Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλες και όλους. Ελπίζω να είστε καλά και να είστε και σήμερα συντονισμένοι στην τηλεοπτική μας παρέα. Ημέρα Παρασκευή, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εβδομάδας και θα είμαστε εδώ περίπου μαζί σας μέχρι και τις 5. Να σας κρατήσουμε συντροφιά, να σας ενημερώσουμε και να κάνουμε αυτή τη γνωστή διάδραση που κάνουμε, στέλνοντας εσείς τα μηνύματά σας, εκθέτοντας εμείς εδώ στο δημόσιο διάλογο, στην τηλεοπτική μας εκπομπή, τις δικές σας απόψεις και θέσεις για ό,τι σας απασχολεί. Και φυσικά, λαμβάνοντας υπόψη έτσι και τις παρεκκλήσεις σας, να κάνουμε κάποια συγκεκριμένα ρεπορτάζ, έτσι να αναδείξουμε πράγματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σχέση. Οφείλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις εκατοντάδες ευχές που δέχτηκα χθες για την ονομαστική μου εορτή και από φίλους τηλεθεατές αλλά και από γνωστούς, από ανθρώπους που έτσι συναναστρεφόμαστε καθημερινά μαζί τους μέσω αυτής της εκπομπής. Και οφείλω έτσι να τους ευχαριστήσω από αυτό εδώ το βήμα. Σας ευχαριστώ και πραγματικά αντεύχομαι ό,τι καλύτερο στον καθένα, υγεία πρωτίστως, που μας απέδειξε η τελευταία υγειονομική κρίση ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Να έχουμε την υγειά μας και όλα τα άλλα, νομίζω, έτσι, αν είμαστε και λίγο αισιόδοξοι, θα πάρουν το δρόμο τους. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, θα δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αμέσως μετά θα έρθουμε να συνδεθούμε με τη Γιώτα τη Σταύρου. Και στο μεσοδιάστημα, εσείς εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε, όπως σας είπα και νωρίτερα, τα μηνύματά σας. Να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Τους βλέπετε όμως και στο κάτω μέρος της οθόνης. 6970-4247-82 για τα γραπτά σας μηνύματα με απλή χρέωση SMS. Και φυσικά εκεί μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα μέσω Viber. Υπάρχει η δυνατότητα να στείλετε το email σας, oraipiru@gmail.com. Ακόμη να τηλεφωνείτε, να κάνετε παρεμβάσεις στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 26510-6841-68542. Όλα μου μεταφέρονται από τους συνεργάτες μέσω του ακουστικού μου ή μέσω έτσι, ερωτημάτων εδώ. Δεν μένει τίποτα αναπάντητο και χωρίς να το ρωτήσουμε. Και φυσικά υπάρχει και η σελίδα μας στο Facebook, η ώρα της Επίρου, που μας βρίσκεται και εκεί. Επικοινωνούμε, στέλνετε τα μηνύματά σας ή ό,τι άλλο θέλετε. Κάποιοι φίλοι τηλεθεατές έτσι παίρνουν την ευκαιρία και μου στέλνουν και φωτογραφίες και είναι πάρα πολύ ωραίο και σας καλούμε αν θέλετε κάτι που σας αρέσει, κάτι που έχετε φωτογραφίσει, ένα ωραίο φυσικό τοπίο, κάτι που σας έκανε εντύπωση, ακόμη και αν είναι και κάτι έτσι που. Ένα κακό κείμενο της πόλης, της περιοχής, του τόπου μας που θέλετε να το σχολιάσουμε, μπορείτε να μας το στείλετε για να το δούμε, να το αναδείξουμε εδώ μέσα από την εκπομπή. Κάποιοι ήδη το έχετε κάνει και σας ευχαριστώ. Τα δρομολογώ έτσι για να τα δείξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι βλέπετε την εκπομπή μας από όπου και αν βρίσκεστε, στο www.epirustv1.eu, όπως επίσης και μέσω live streaming στη σελίδα του σταθμού μας, του Epirus TV1, στο Facebook. Και αφού είπα όσα έπρεπε να πω, τα καθέκαστα, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Με την καθημερινή ξεκινάμε. Ανεπαρκής ρύθμιση για τα μειωμένα ενοίκια. Μόνο το 33% των απολειών θα καλυφθεί. Αντιδράσεις ξένων επενδυτών. Δεύτερη παγκοσμίωση Ελλάδας σε γαλάζιες σημαίες, καθώς η χώρα ανοίγει σταδιακά τα σύνορα για να υποδεχθεί ξένους επισκέπτες. Η ανακοίνωση των γαλάζιων σημαίων χθες ήρθε να αρθρήσει ένα ακόμη σύν στους λόγους για τους οποίους αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό. Σε 47 χώρες από ολόκληρο τον κόσμο, η χώρα μας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, με 497 ακτές να έχουν βραβευτεί με τη σχετική πιστοποίηση. Χαλκιδική, Ρόδος και Κρήτη ξεχωρίζουν στην κορυφή της λίστας. Να πούμε ότι και εμείς έχουμε πολλές γαλάζιες σημαίες και φέτος. Τα παράλια της Ηπείρου, αν δεν κάνω λάθος, σε 9 τον αριθμό. Λοιπόν, δημιουργώντας χώρο για τα τραπέζια και τις καρέκλες, στην εξειδίκευση των ρυθμίσεων για την επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων για τα καταστήματα εστίασης, αναμένουν πολλοί επιχειρηματίες, καθώς η σχετική τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή. Άλλοι, όπως φαίνεται στη φωτογραφία, έσπευσαν να αυξήσουν την κάλυψη του πεζοδρομίου ώστε να εξασφαλίσουν περισσότερο χώρο για τραπέζια και καρέκλες. Τι να κάνει ο κόσμος, φτιάχνει μόνος του τα πεζοδρόμια, τα προεκτείνει για να μπορέσουν να χωρέσουν περισσότερο κόσμο. Νέο κύμα κορονοϊού το φθινόπωρο βλέπουν οι επιστήμονες. Δεν θέλαμε να το δουν αυτό. Αυτό είναι ένα πολύ κακό σενάριο. Πάμε στα νέα. Αναδρομικά τον Ιούνιο ο λογαριασμός. Κλείδωσε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις πληρωμές των πάγιων διεκδικήσεων. Μέτρα η επόμενη μέρα, ανατροπές. Τι αλλαγές φέρνουν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις σε μισθούς, φόρους, ακίνητα.
επιδότηση 60% του μισθού που θα χάσουν οι εργαζόμενοι με μειωμένο ωράριο και μείωση εισφορών. Ψαλίδι έως 50% στην προκαταβολή φόρου για επαγγελματίες και επιχειρήσεις με μείωση τζίρου λόγω της πανδημίας. Τρίτον, ακίνητα, μόνο το 1/3 των απολειών των ιδιοκτητών από τα ενοίκια θα συμψηφιστεί με το φόρο εισοδήματος ή τον ένφια. Πληστηριασμοί, αποζημιώσεις με την εμπορική αξία, απόφαση σταθμός του Ευρωδικαστηρίου. Πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα των συντακτών. Καλή προπαγάνδα, αλλά δεν τρώγεται. Κυβερνητικές παλινοδίες με φόντο τα εργασιακά. Από το ασαφές, οι εργαζόμενοι θα αμείβονται με σχεδόν τον ίδιο μισθό του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υφίστανται σύγκριση, αλλά μόνο με το μηδέν την ανεργία του Στέλιου Πέτσα. Η κυβέρνηση κατέληξε στο «η οροφή της απώλειας του μισθού είναι το 16% του Γιάννη Βρούτση». Διοικητές προσφυγικών δομών βάλανε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, λέει η εφημερίδα. Πάμε στην Αυγή. Πήρε ομαδών στα μέτρα Μητσοτάκη. Το διάγγελμα του Πρωθυπουργού δεν ικανοποίησε τα αιτήματα των επιχειρήσεων, ούτε διασκέδασε τις αγωνίες των εργαζομένων. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζουν το ΦΠΑ στην εστίαση οι εμποροβιοτέχνες. Στο σκοτάδι αφήνει η κυβέρνηση τους ξενοδόχους. Παρά τις προσπάθειες Πέτσα και Βρούτση να θολώσουν τα νερά, οι μισθοί αναμένεται να μειωθούν τουλάχιστον κατά 20%. Μεγαλειώδεις κινητοποίησεις από τους ανθρώπους του πολιτισμού, με πάθος και έμπνευση στους δρόμους, αόρατοι καλλιτέχνες για την ΕΡΤ. Πάμε στο ριζοσπάστη. Να στηριχθούν οι εργαζόμενοι και όχι οι όμιλοι του τουρισμού. Κοροϊδία οι κυβερνητικές εξαγγελίες. Άμεση απάντηση με κινητοποίηση σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εργασίας. Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για την ιδεολογικοποιητική αντιπίθεση και τη συσπήρωση δυνάμεων με το κόμμα στις νέες συνθήκες, στο ριζοσπάστη που θα κυκλοφορήσει το Σαββατοκύριακο. Και πάμε να δούμε τι λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Έκπτωση φόρου για ιδιοκτήτες ακινήτων. Πώς θα υπολογιστεί η επιστροφή. Καμπανάκι για δεύτερο κύμα κορονοϊού το φθινόπωρο. Τι είπε η 34χρονη γυναίκα σε αστυνομικούς για τη γυναίκα που της επιτέθηκε με το βιτριόλι. Δεν αποκλείεται να τη γνωρίζω. Πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός. Τέλος η Basket League. Δεν υποβιβάζονται Άρης και ΠΑΟΚ. Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου στο 1.20 του εισιτήριο στις συγκοινωνίες. Αρχικά σε ΚΕΠ, μετά με κλικ, ψηφιακά τα πιστοποιητικά κληρονομιάς. Κλείνουμε με ναυτεμπορική. Τι ισχύει για πωλήσεις και θερινές άδειες. Τα περιθώρια κινήσεων των επιχειρήσεων και τα επίπεδα προστασίας των εργαζομένων. Προσκλητήριο σε μια νέα γενιά επενδυτών με κεντρικό συντονισμό από το Μαξίμου η πολιτική επενδύσεων της χώρας. Η Κύπρος προσφεύγει πρώτη στον ESM. Το lockdown κόβει εισαγωγές και τουρισμό. Ποιες αεροπορικές σήκωσαν φτερά για Ελλάδα. Άδωνης Γεωργιάδης. Υπάρχει σχέδιο στήριξης της Aegean. Μία ελληνική εταιρεία κολοσσός που πραγματικά είχε κάνει μία τεράστια επένδυση. Πάνω από 6,5 δις το προηγούμενο διάστημα. Είχε ανανεώσει το στόλο της. Και ενδιάμεσα έκατσε ο κορονοϊός και ήρθαν τα πράγματα όπως ήρθαν. Νομίζω ότι τέτοιες εταιρείες όπως αυτή που δημιουργούν θέσεις εργασίας, που ανεβάζουν ψηλά τη χώρα μας, νομίζω ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να στηριχθούν. Λοιπόν, πάμε να δούμε με τη Γιώτα τη Σταύρου πώς έχει δισογραφία μέχρι και αυτή την ώρα. Να πούμε ότι είναι μια ήσυχη μέρα σχετικά. Γιώτα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, αν εξαιρέσεις ένα περιστατικό που είχαμε το πρωί περίπου στις 11 στην περιοχή των Λακωμάτων, όταν και μια νεαρή γυναίκα απειλούσε ότι θα πέσει στο κενό από τον δεύτερο όροφο του σπιτιού της. Ωστόσο, να πούμε ότι αυτή η περίπτωση, έτσι, αυτό το περιστατικό έληξε αίσια. Καθώς υπήρξε άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας, δεν χρειάστηκε, όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις, αν θέλεις, Έλενα, που μπορεί να χρειαστεί ακόμη και
να πάει διαπραγματευτής στο σημείο που κάποιος απειλεί. Η επέμβαση ψυχολόγου κλπ. Ναι, ακριβώς. Δεν χρειάστηκε σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, ήταν ένα περιστατικό που έληξε, αν θέλεις, και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ξέραμε ποιο ήταν το αίτημα της γυναίκας, όχι, δεν έχουν γίνει γνωστά αυτά. Βγήκε στο μπαλκόνι, απειλούσε ότι θα πέσει από το δεύτερο όροφο. Έφτασε στο σημείο η αστυνομία. Κατάφεραν να την πείσουν οι αστυνομικοί της ομάδας Δία και βέβαια να την ηρεμήσουν, να μπορέσουν στη συνέχεια να την οδηγήσουν στο ασθενοφόρο που είχε φτάσει στο σημείο και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, έτσι για να εξεταστεί όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Τώρα, με εξαίρεση λοιπόν σου λέω αυτό το περιστατικό, γενικότερα η μέρα κύλησε ήρεμα στην περιοχή μας. Τώρα υπάρχουν κάποιες έτσι, αν θέλεις και αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο για τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν από τον επιχειρηματικό κόσμο. Παραχώρησε μια συνέντευξη τύπου σήμερα ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου, λέγοντας πως η κυβέρνηση αντιμετώπισε με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ουσιαστικά την κατάσταση στην επιχειρηματικότητα με ασπιρίνες. Mm-hmm. Υπογράμμισε για μία ακόμη φορά πόσο ασθενής είναι στην εντατική, χρειάζεται πιο αποτελεσματική θεραπεία πριν συμβούν τα χειρότερα, πριν αρχίσουν δηλαδή τα λουκέτα. Η ανακοίνωση των μέτρων σύμφωνα με τον κύριο Δημητρίου, με δεδομένο και το χρονικό όριο λήξης τους, δηλαδή στο φθινόπωρο, σύμφωνα με τον κύριο Δημητρίου δείχνει ότι πάμε σε εκλογές και ότι αυτό είναι το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση και όχι το πώς θα βγει η επιχειρηματικότητα από τα αδιέξοδα και η ελληνική οικογένεια από τον blackout. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τον κύριο Δημητρίου θα έπρεπε το χρονικό όριο λήξης των μέτρων να είναι η 31η Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Όπως είχε προτείνει και το επιμελητήριο και μετά να πάμε σε έναν εκ νέου επανασχεδιασμό σε περιπτώσεις μια ανάκαμψη συγκεκριμένων κλάδων. Είναι όμως θα πει κάποιος, ο αντίλογος θα πει ότι εδώ βλέπουμε ότι οι επιστήμονες λένε πως μπορεί να έχουμε νέο κύμα κορονοϊού το φθινόπωρο. Οπότε αν σου κάτσει και ένα τέτοιο, τι κάνεις με κλειστή ξανά, ίσως την, αν χρειαστεί με lockdown και ξανά κλειστεί την αγορά. Ίσως δηλαδή η κάθε κυβέρνηση σχεδιάζει πιο, όχι τόσο μακρόπνοα, πιο συντηρητικά, γιατί δεν ξέρετε τι περιμένει. Ναι, αυτό, κοίταξε να δεις, αυτό λέει η λογική με την έννοια ότι έτσι κινήθηκε από τις αρχές. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό λέει η λογική, ότι πάει βήμα-βήμα-βήμα-βήμα και βλέποντας πώς θα πάμε. Τώρα, αυτό επιδέχεται πολλαπλών μεταφράσεων. Μία από τις μεταφράσεις και είναι η συγκεκριμένη. Δεν μπορεί να ικανοποιεί και τους πάντες. Και κυρίως τον επιχειρηματικό κόσμο, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι έχει πληγεί και δεν έχει στηριχτεί όσο θα έπρεπε. Ακριβώς. Mm-hmm. Τώρα, ο κύριος Δημητρίου υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο αγκάθι είναι ο κλάδος για τους Έλληνες επιχειρηματίες, είναι ο κλάδος των τραπεζών. Mm-hmm. Την ώρα που η ελληνική επιχειρηματικότητα έχει σώσει πολλές φορές μέσα από τις ανακεφαλαιοποιήσεις τις τράπεζες, θα έπρεπε και οι τράπεζες από την πλευρά τους, από την δική τους την πλευρά, να σταθούν περισσότερο κοντά στον Έλληνα επιχειρηματία. Και αυτό γιατί έτσι θα πρέπει να στηρίξει με ρευστότητα, με χρηματοδότηση τις επιχειρήσεις. Τώρα κατά τα λοιπά, η προκαταβολή φόρου, όπως είπε ο κ. Δημητρίου, δεν μπορεί να περιορίζεται και να μην είναι οριζόντια και γενναία τη στιγμή που το Υπουργείο Οικονομίας γνωρίζει την κατάσταση στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Φαίνεται πως η κυβέρνηση, όπως είπε ο κ. Δημητρίου, ακούει περισσότερο τους ιδιοκτήτες των ακινήτων και όχι αυτούς που δημιουργούν και παράγουν τον πλούτο τους. Και έτσι η μείωση των ενοικίων θα έπρεπε να έχει ισχύ έως τέλος του έτους. Οι επιταγές εξακολουθούν να είναι μεγάλο ανάγκη. Η ρύθμιση των 75 ημερών αντιμετώπισε μια προσωρινή κατάσταση, αλλά όχι τη λύση του προβλήματος. Χρειάζεται έτσι να το ξαναδούν, όπως είπε, σε συνεργασία και με τις τράπεζες, γιατί σε λίγες ημέρες εκτίμησε ότι θα έχουμε ένα νέο κύμα των επιταγών που και αυτές δεν μπορούν να πληρωθούν. Σύμφωνα επίσης με τον πρόεδρο του Μελητηρίου, θα έπρεπε να είχαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της ανεργίας, που αν συνεχιστεί με αυτό το ρυθμό θα πνίξει η ελληνική οικονομία.
Έτσι, αυτά είναι τα κυριότερα σημεία τα οποία έθεσε ο κύριος Δημητρίου και μία σειρά έτσι, προτάσεων. Επανήλθε δηλαδή σε κάποιες προτάσεις και ζητήματα τα οποία θα πρέπει οι αρμόδιοι υπουργοί και οι συνεργάτες τους να τα ξαναδούν για να μπορέσουν να κυλήσουν τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Λέει φίλος τηλεθετής, όση ώρα συζητάμε και με αφορμή έτσι αυτό που υπόθηκε από πλευράς του Προέδρου του Επιμελητηρίου για εκλογές. Μα πού θα βρει, λέει, η κυβέρνηση τα χρήματα για να κάνει εκλογές? Έσοδα δεν υπάρχουν και η οικονομία έχει βυθιστεί. Για εκλογές χρήματα θα βρεθούνε? Εντάξει. Εύλογο. Η πορεία έχει δείξει ότι όταν χρειάστηκε βρέθηκαν τα χρήματα για τις εκλογές. Έτσι. Να μετρήσουμε μόνο πόσες εκλογές είχαμε μέσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Της οικονομικής κρίσης. Έτσι. Βρίσκονται. Να κλείσω λοιπόν ότι ο κύριος Δημητρίου αναφέρθηκε και σε μία σειρά ζητήματων τα οποία δεν έχουν ρυθμιστεί ακόμη, όπως είναι το τέλος επιδιδεύματος, η παράταση προθεσμίας αντικατάστασης φορολογικών ταμιακών μηχανών, η κατάργηση του τέλους διενυκτέρευση ό,τι αφορά το τουρισμό, η κατάργηση του φόρου πολυτελείας στους μεταποιητικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η αρχιτοχρησοχοΐα, η μειώση των συντελεστών φορολόγησης των εταιριών για το τρέχον φορολογικό έτος. Ενώ ζήτησε στο πρόγραμμα ΣΟΥΡ να συμπεριληφθούν και οι αυτοαπασχολούμενοι που μέχρι σήμερα γενικότερα δεν ασχολείται, όπως είπε, μαζί τους κανένας, λες και δεν υπάρχουν στον κρίκο της ελληνικής οικονομίας. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του κυρίου Δημητρίου, του Πρόεδρου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνου. Τώρα, είχαμε χθες σε επίπεδο Δήμου Ιωαννιτών μία σύσκεψη και συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Τοπικού Τουρισμού. Είναι μια επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε από το Δήμο και θα λειτουργήσει μέχρι τέλος του έτους, ενώ παράλληλα και σε συνεργασία με τη Θεσμοθετημένη Επιτροπή του Τουρισμού. Μια επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε, αν θέλεις, έτσι, προκειμένου να διαχειριστούν και την κατάσταση λόγω και του COVID-19. Μια επιτροπή η οποία αποτελεί ένα ευέλικτο σχήμα με την συμμετοχή θεσμοθετημένων φορέων του Δήμου αλλά και ιδιωτών. Έγινε λοιπόν η πρώτη συνάντηση χθες και υπήρξε ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες που ήδη έχει πάρει ο Δήμος με στόχο τα Γιάννενα να περιλαμβάνονται σε όλες τις εθνικές καμπάνιες που θα υλοποιήσει το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ. Παράλληλα έγινε γνωστό ότι ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος έχουν απευθυνθεί στη διοίκηση της Αιτζίαν ζητώντας το νέο τοπίο που διαμορφώνεται να εξετάσει τη δυνατότητα αεροπορικής σύνδεσης των Ιωαννίνων με το Ισραήλ και την Κύπρο. Είναι, αν θέλεις, η Κύπρος και το Ισραήλ, Έλενα, είναι μεταξύ των περιοχών στόχων σε αυτή την εποχή του κορονοϊού. Ήταν ούτως ή άλλως περιοχές στόχοι τουριστικοί για την Ήπειρο και τα Γιάννενα, αλλά πλέον τίθεται και ως περιοχές στόχοι και σε πανελλαδικό επίπεδο, δεδομένου ότι έτσι όπως έχει αναλυθεί και το σχέδιο για τον τουρισμό, πλέον η χώρα μας τρέφεται σε περιοχές που έχουν παρόμοια επιδημιολογικά χαρακτηριστικά με την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό. Έτσι, πιο και θα μείνουν σίγουρα εκτός χώρες που ήταν πολύ επιβαρημένες σε ό,τι αφορά την πανδημία. Άρα αυτόματα στρεφόμαστε, αν θέλει, σε χώρες όπου δεν είχαν τόσο μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, κινήθηκαν στα επίπεδα της χώρας μας. Αυτό όμως ταυτόχρονα, έτσι, εντείνει και τον ανταγωνισμό μεταξύ των περιοχών. Δηλαδή, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι η Ήπειρος είχε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία το προηγούμενο χρονικό διάστημα και διεκδικούσε ένα μεγάλο μερίδιο από την πίτα των τουριστών του Ισραήλ και της Κύπρου, έτσι, σίγουρα αυτή τη στιγμή προς το Ισραήλ και την Κύπρο θα στραφούν και άλλες περιοχές της Ελλάδας. Και αυτό και άλλες χώρες δεν θα έχουν μόνο χώρες στο μυαλό τους ως προορισμό την Ελλάδα, που είναι όντως ασφαλής, μπορούν να σκεφτούν και την Κύπρο και το Ισραήλ πλέον. Άρα εδώ τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν. Δηλαδή, γίνονται πιο ανταγωνιστικά. Γίνονται πιο ανταγωνιστικά. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους Έλληνες, ελπίζω αυτό το μότο που κυκλοφορεί, ειδικά μετά το Πάσχα, να το κάνουμε πράξη, έστω για μία φορά στη ζωή μας, να ψωνίζουμε τοπικά, να επιλέξουμε όσους θα κάνουν διακοπές, να τις κάνουμε στη χώρα μας, στο εσωτερικό, και γενικότερα να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία, τον Έλληνα αγρότη, τον Έλληνα καταστηματάρχη, σίγουρα, είτε είναι ένδυση υπόδηση, τις ελληνικές βιοτεχνίες. Είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, υπάρχει και στη σκέψη και των ανθρώπων του τουρισμού. Σίγουρα
προσδοκούν μία ανάσα από τον εσωτερικό τουρισμό. Δεν είναι πανάκια όμως. Γιατί είχαμε και μία συζήτηση χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο. Σίγουρα μπορεί να δώσει μία ανάσα ο εσωτερικός τουρισμός και ο κοινωνικός τουρισμός, αν θέλεις, που υπάρχουν έτσι κάποιες συγκεκριμένες προβλέψεις και για τον κοινωνικό τουρισμό. Παρ' όλα αυτά, δεν πρόκειται να δώσουν λύση σε μία τουριστική σεζόν που έχει μειωθεί πάρα πολύ. Έτσι, δεν πρόκειται να δώσουν λύση στον τουρισμό, μάλλον στα μεγέθη που μπορεί να είχε και τα οικονομικά μεγέθη που μπορεί να αποφέρει ο τουρισμός που εισέρχεται στη χώρα μας. Έχεις δίκιο. 25 με 28 εκατομμύρια που εκτιμούσαν κάποιοι, ίσως και 30 που θα περιμέναμε φέτος στη χώρα μας, δεν πρόκειται να τα πιάσουμε. Αυτά τα νούμερα είναι άπιαστα. Άπιαστο όνειρο. Είναι εντελώς άπιαστο. Το θέμα είναι να περιοριστεί όσο περισσότερη ζημιά, όπως λέμε, για να επιβιώσουν αυτές οι επιχειρήσεις, αυτές οι ξενοδοχειακές μονάδες. Και που πάλι, αν θέλεις, μας εξηγούν. Ο κύριος Στάσιος χθες ότι μία στις δύο μεγάλες τουριστικές ξενοδοχειακές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν. Θα επιλέξουν να μην ανοίξουν. Θα επιλέξουν να μην ανοίξουν, γιατί μειώνεται πάρα πολύ η τουριστική περίοδος. Έχει μειωθεί πάρα πολύ η τουριστική περίοδος. Κανένας δεν γνωρίζει και ποια θα είναι και η ζήτηση, αν θέλεις, και το ενδιαφέρον από τουρίστες για να έρθουν στην περιοχή. Δηλαδή, μπορεί να λέμε ότι πάμε να ανοίξουμε χωρίς τεστ, χωρίς οτιδήποτε, που τα τεστ θα μπορούσαν να αποτελήσουν έναν ανασταλτικό παράγοντα για κάποιον που θέλει να επισκεφτεί μια χώρα. Το κόστος, αν θέλεις, για να κάνει το τεστ να έρθει, για να ξανακάνει το τεστ, να ξαναεπιστρέψει στην χώρα του και αυτά. Το γεγονός ότι δεν θα γίνει τεστ είναι ένα θετικό. Αλλά και πάλι ο κόσμος δεν είναι μουδιασμένος μόνο στην Ελλάδα, είναι μουδιασμένος παντού. Είχανε απόλυτο εισοδημάτων. Δεν ξέρω κατά πόσον ο κόσμος, δηλαδή, αν θέλεις. Ναι, είναι αβέβαιο το μέλλον, αβέβαιο το φθινόπωρο που έρχεται. Δεν ξέρω κατά πόσον ο κόσμος το πρώτο πράγμα που θέλει να κάνει είναι να πάει διακοπές. Σίγουρα θέλει να ξεφύγει, σίγουρα θέλει να αλλάξει παραστάσεις. Σίγουρα ενδεχομένως μπορεί να είναι μικρότερης διάρκειας, αλλά και πάλι είναι πράγματα τα οποία όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Έτσι, και πρέπει να ξεκαθαριστούν σίγουρα και τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, που ακόμη δεν τα έχουμε δει. Αναμένουν, δηλαδή, και ο κλάδος του τουρισμού παρεμένει αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα για το πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει όλη αυτή η υπόθεση. Πολύ έτσι, σωστά. Και κάνοντας το σταυρό τους, να μην υπάρξει ένα κρούσμα μέσα σε μια ξενοδοχειακή μονάδα για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Αυτό πήγα να πω. Γιατί Γιώτα, και στο σενάριο το καλό ότι ένα ξενοδοχείο έχει group και ότι θα ανανεώσει, ας πούμε, τα δωμάτια του ανά 10 ημέρες, για παράδειγμα, έχει κλείσει ήδη group ή από πέρυσι δεν του έχουν γίνει ακυρώσεις. Μέσα στο group που θα έχει των 10 ημερών, αν σκάσει κρούσμα, τι γίνεται? Ακόμα δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, γι' αυτό λέω. Θα ακυρώσει το επόμενο. Σίγουρα υπάρχει σχεδιασμός αναπεριφέρει έτσι όπως έχουν χωριστεί και θα υπάρχει μέρημνα για να υπάρχει υποδομή για να αντιμετωπιστούν, να πάμε σε απομονώσεις και τέτοιες διαδικασίες. Όλα αυτά όμως ακόμη δεν έχουν αποσαφινιστεί μέχρι την τελευταία λέξη, θα έλεγε κανείς. Ακόμα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα προβλέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε όλες τις περιπτώσεις. Να επανέλθω λοιπόν σε αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε, της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Τοπικού Τουρισμού. Ο Δήμαρχος, ο κ. Ελισσάφη, υπογράμμισε ότι ένα μεγάλο πλεονέκτημα των Ιωαννίνων στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται είναι οι υποδομές της υγείας που διαθέτει και το γεγονός ότι έμεινε σχεδόν ανέγκυχτη από την πανδημία, τα μικρά ποσοστά δηλαδή, τα μικρά νούμερα ασθενών που είχαμε στην περιοχή. Μπροστά, όπως είπε, σε μια νέα καθημερινότητα που ακόμη δεν ξέρουμε ποια χαρακτηριστικά θα έχει η πόλη, πρέπει να είναι τουριστικά παρούσα, να επενδύσει πέρα από τα πλεονεκτήματά της και στις δυνατότητες που δημιουργούν οι υποδομές υγείας και οι υγειονομικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, που αποτελούν μια επιπλέον εγγύηση για τους επισκέπτες. Και στο πλαίσιο αυτό και μετά από κατάθεση προτάσεων και ανταλλαγή απόψεων που ακολούθησε, θα εξεταστεί η δυνατότητα της δημιουργίας ενός τοπικού υγειονομικού πρωτοκόλλου, το οποίο θα υιοθετηθεί από τα ξενοδοχεία της πόλης. Από την πλευρά του, ο ειδικός σύμβουλος του Δήμου για θέματα τουρισμού, ο κύριος Σπύρος Πέγκας, παρουσίασε το πλάνο προβολής των Ιαννίνων για το επόμενο τρίμηνο, το οποίο θα είναι στοχευμένο στον εσωτερικό τουρισμό, αλλά και σε ξένες αγορές, τις οποίες ήδη υπάρχουν βάσεις από τα προηγούμενα χρόνια. Σκοπός της καμπάνιας αυτής θα είναι να προβάλλει τα Γιάννενα κατά την θερινή περίοδο, κυρίως όμως να δημιουργήσει τις συνθήκες για την προσέγγιση αγορών από το φθινόπωρο.
Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά αυτή την επιτροπή, να πούμε ότι σε αυτή τη συνάντηση, πέραν από τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής, όπως ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, ο κ. Γιώργος Λόλης, ο Αντιδήμαρχος Εξινής Πόλης, ο κ. Λυκογιώργος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο κ. Δημήτρης Δημητρίου, το μέλος της Διανετάη, του Διοικητικού Συμβουλίου της Διανετάη, ο κ. Σταύρος Βλάχος, συμμετείχαν ο πρώην Αντιδήμαρχος Τουρισμού, ο κ. Νίκος Γκόλας. Και κρατήστε το αυτό, γιατί θα πω λίγο στη συνέχεια και μια ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα. Εκπρόσωποι των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων της πόλης, επαγγελματίες του τουρισμού, του συνεδριακού τουρισμού και των ξεναγών. Τώρα, για να το συνδέσω λίγο αυτό που είπα για τον κύριο Γκόλα και για να το κλείσω, είχαμε ακολούθησε μια ανακοίνωση της Ενότητας Πολιτών Νέα Γιάννενα, η οποία καταλογίζει στο Δήμο Ιαννητών, στη Δημοτική Αρχή, αλλοπρόσαλες και επικίνδυνες πολιτικές και τακτικές για τον τουρισμό. Mm-hmm. Ουσιαστικά η παράταξη του κυρίου Μπέγκα καταγγέλει την έλλειψη διάθεση εκ μέρους του Δημαρχείου να συνεργαστεί με τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, μιλώντας μάλιστα, κάνοντας λόγο μάλιστα για αλλεργία της Δημοτικής Αρχής. Mm-hmm. Και σε αυτό το σημείο αναφέρει ότι η ίδια ως Δημοτική Αρχή άσκησε μια σχεδιασμένη, συγκροτημένη και αποτελεσματική πολιτική σε σχέση με τον τουρισμό. Για να ενισχύσει αυτή τη στην αναφορά και αυτό το επιχείρημα, η παράταξη του κυρίου Μπέγκα επικαλείται την παρουσία του πρώην Αντιδημάρχου Τουρισμού, του κυρίου Νίκου Γκόλα, στη συγκεκριμένη συνεδρίαση της Επιτροπής, στην οποία και προσκλήθηκε να συμμετάσχει και το έπραξε. Μια παρουσία που, σύμφωνα με την παράταξη του κυρίου Μπέγκα, είναι μια αναγνώριση του έργου που παρήχθη σε σχέση με τον τουρισμό κατά τη διάρκεια της θητείας της. Mm-hmm. Επισημαίνει ωστόσο στη Δημοτική Αρχή ότι η πολιτική προϊστάμενη του κάθε τομέα κατά την περίοδο που διοίκησε η παράταξη του κ. Μπέγκα στο Δήμο δεν ήταν αυτόνομα πρόσωπα, αλλά εντεταλμένοι για να υλοποιήσουν τον σχεδιασμό της παράταξης. Εδώ τώρα αυτό επίσης επιδέχεται πολλών ερμηνεών, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία στην παρούσα φάση, έτσι, γιατί μπορεί να στρέφεται και κατά της Δημοτικής Αρχής, μπορεί να στρέφεται και προς τον κύριο Γκόλα, για τους λόγους που τον οδήγησαν να αποδεχθεί, αν θέλεις, αυτή την πρόσκληση. Κλείνει, τέλος πάντων, η παράταξη του κυρίου Μπέγκα κλείνει την ανακοίνωσή της, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή να καλέσει τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης σε διάλογο για να καταθέσουν τις απόψεις στα ζητήματα της τουριστικής ανάπτυξης, ενώ δεσμεύεται η Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα ότι θα δηλώσει παρόν ώστε να συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Άραστε. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά, έτσι, βλέπουμε ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης. Ενότητας πολιτών. Η Ενότητα Πολιτών, η αλήθεια, τις τελευταίες ημέρες δεν αφήνει τίποτα να πέσει το κενό. Νομίζω ότι... Εντάξει, από τη μία αυτός είναι και ο στόχος της αντιπολίτευσης. Σίγουρα. Καλά σίγουρα, κάνει. Σίγουρα. Αλλά από την άλλη, εντάξει, είναι αυτό που είπες νωρίτερα. Κάποια πράγματα και κάποιες ανακοινώσεις, έτσι όπως βγαίνουν, επιδέχονται πολλών ερμηνεών και καλύτερα θα είναι από τις παρατάξεις να είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Εντάξει. Αν μπορούν να αφήσουν υπονοούμενα. Προσπάθησα κατεύθυνση. Η κάθε μία ορίζει εξάλλου τον τρόπο με τον οποίο θα τοποθετείται και θα, έτσι θα αφήνει εμέσως πλην σαφώς κάποιες αιχμές. Mm-hmm. Τώρα κατά τα λοιπά είχαμε συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Υπήρου που εγκρίθηκαν μία σειρά από έργα. Έχουμε διάφορες ανακοινώσεις από βουλευτές και της κυρίας Ζούφη για την επιστροφή των μαθητών ΑΜΕΑ στα σχολεία και του κυρίου Σταύρου Καλογιάννη για την στήριξη ουσιαστικά των επιχειρήσεων με βάση και προτάσεις που είχαν γίνει από τον Δήμο Πογονίου. Είχαμε και μία έτσι ανακοίνωση από τον κύριο Ζάψα, ο οποίος επανακατάθεσε σχέδιο ψηφίσματος για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Διάφορες ανακοινώσεις. Mm-hmm. Εργασίες έχουμε έτσι από ψήλωσης
γιατί αρχίζουν και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Το είδαμε τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε τα συνεργεία του Δήμου, αλλά και ανάδοχος που υπάρχει για να πάμε σε καθαρισμό σε διάφορα σημεία από τα χόρτα, ακριβώς όσο προχωρούμε και προς το... το διάστημα προς τα μέσα έτσι, της αντιπυρικής περίοδου. Πάνω κάτω αυτά έτσι είναι τα κυρίαρχα θέματα στην επικαιρότητα μέχρι αυτή τη χρονική στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε. Ελπίζω να συνεχίσουν να είναι έτσι ήσυχα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να πούμε μόνο ένα τελευταίο, επειδή ρωτάνε κάποιοι φίλοι, δεν έχουμε κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά την πορεία του κορονοϊού στην Ήπειρο. Όχι, δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση, γι' αυτό και δεν αναφέρθηκα. Έτσι. Το μόνο κακό είναι ότι δυστυχώς έχουμε και πάλι στη Νέα Σμύρνη. Σε καταβλισμό Ρωμά έχουμε 12 κάπου... νέα κρούσματα εκεί. 12, έτσι, όχι, 12, νόμιζα 11 νομίζω, ήταν. 12 νέα κρούσματα. Ναι, 12 κρούσματα εκεί. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή από όλους. Μάλιστα, Γιώτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλά, καλή συνέχεια. Και είναι κάτι που λέμε έτσι και παίρνω αφορμή από αυτό, φίλες και φίλοι, ότι... Μπορεί οι θερμοκρασίες να ανέβηκαν τις προηγούμενες ημέρες και τώρα έτσι κάπως να επανήλθε ο καιρός σε καλά για την εποχή επίπεδα. Εκεί 25-26 βαθμούς Κελσίου είναι καλά για την εποχή μας, για 22 Μαΐου που λέει το ημερολόγιο. Όμως μην ξεχνάτε ότι ο κορονοϊός είναι και έξω, δεν έχει φύγει, δεν έχει απομακρυνθεί λόγω ζέστης ή λόγω του ότι έχουμε καθημερινά λίγα κρούσματα. Η πορεία των κρούσματων δείχνει ότι στη χώρα μας πάμε καλά και μην ξεχνάτε ότι τα κρούσματα αυτά που ανακοινώνονται είναι κρούσματα από περιστατικά που πρέπει όλος να είναι πολύ άρρωστος για να έχει πάει στο νοσοκομείο να κάνει να υποβληθεί στο τεστ ή να έχει έρθει σε επαφή με κάποιον από το εξωτερικό ή να προέρχεται από κάποιες τέτοιες συγκεκριμένες ομάδες, είτε Ρωμά όπου παρατηρούνται έτσι κρούσματα αυξημένα, είτε από διάφορες δομές όπου υπάρχει επιβεβαιωμένο ήδη κρούσμα ή μετά από ιχνηλάτιση. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Ο κορονοϊός μπορεί να είναι και έξω και μπορεί και κάποιοι να τον έχουμε και να είμαστε συμπτωματικοί. Θα πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να μένουμε ασφαλείς και να προσέχουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον Νίκο το Βούστρο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έλενα. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, δεν ξέρω, φαντάζομαι μας άκουγες με τη Γιώτα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να προσθέσεις από τα όσα είπαμε. Που αφορούν και το τοπικό επίπεδο, για να περάσουμε μετά λίγο στα πιο κεντρικά. Ναι, βέβαια. Να μου επιτρέψεις πρώτα να σου ευχηθώ και από τηλεοράσεως τα χρόνια πολλά για τη χθεσινή γιορτή σου, σε σένα και σε όλα τα μέλη της οικογένειάς σου και σε όλο τον κόσμο που χθες γιόρταζε, που είναι πολύ, πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στα... Λοιπόν, έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση. Μάλλον. Θα πάμε, ωραία. Σωτήρη, θα σου δώσω λίγο χρόνο. Ας πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, αν θέλεις. Και αμέσως μετά να έρθουμε να συνδεθούμε με τον Νίκο. Πολλά τα μηνύματα. Θα έρθω όμως αμέσως μετά. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον Νίκο. Μεγάλα, τα διαχρονικά και ανθεκτικά είναι κατασκευασμένα από χαλκό. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Zone Action. Με boiler και επιλεκτικούς συλλέκτες εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση. Zone Action. Κορυφαία ποιότητα κατασκευής, μηδενική συντήρηση και απεριόριστη διάρκεια ζωής. Πιστοποιημένος με όλα τα διεθνή πρότυπα και με Solar Keymark. Zone Action. Η χάλκινη υπεροχή. Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα. Τηλέφωνα 2651-030-069 και 30200. Ταπιτοκαθαριστήριο Δουβανάς. Ο επαγγελματίας που σου λύνει τα χέρια και προσέχει τα χαλιά σου σαν δικά του. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον. Πληθώρα εκπτώσεων για φοιτητές και ανέργους και για κατηδίαν παράδοση και παραλαβή με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Εξειδίκευση στον καθαρισμό χειροποίητων χαλιών, γιατί το χαλί θέλει ιδιαίτερη φροντίδα. Νέα υπηρεσία, βιολογικός καθαρισμός στρωμάτων και καναπέδων επιτόπου, αλλά και καθαρισμός παπλωμάτων και κουβερτών.
ανοιχτά όλο το χρόνο. Τα πιτοκαθαριστήριο Δουβανάς. Τηλέφωνο 26510 20 478. Ολοκληρωμένη υπηρεσία καθαρισμού για σπίτι γεμάτο χαμόγελα. Με υπηρεσίες άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός παπλώματος ή κουβέρτας. Όταν οι επιθυμίες για τελειότητα δεν περιορίζονται, η ανάγκη για πείρα και εξειδίκευση είναι αδιαπραγμάτευτη, η επιλογή είναι μία. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Είδη γύμνης, πλακάκια υδραυλικά. Χρώματα, θέρμανση όλων των ειδών και ηλιακής ενέργειας. Σίδερα, πάνελ, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Μηχανήματα και θερμοκήπια. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Προτάσεις υψηλής αισθητικής για τον μπάνιο. Με υπογραφές των καλύτερων εταιριών. Από το 1968. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Στα Ιωάννινα, 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνα 26510 85 185 186 και 187. Και στη Φιλιππιάδα, Σόλωνος Γκίκα 50. Τηλέφωνα 26830 22 588 και 22 852. Και στο ίντερνετ www.tziakos.gr. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Υπογράφει χώρους ποιότητας. Το μουσί. Μόνο τριμάρισμα. Σίγουρα. Άμα το βάψουμε και το κοντίνουμε λιγάκι, θα δείξεις 20 χρόνια νεότερος. 20 χρόνια νεότερος. Λες. Λέω, ακόμη και αν αλλάξει η εμφάνιση, η καρδιά μένει πάντα ίδια. Ναι ρε φίλε, 20 χρόνια μετά και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Τελικά οι δυνατές φιλίες είναι fix. Από χέρι σε χέρι, από γενιά σε γενιά. Fix Ελλάς, μία χώρα, μία μπύρα. Σήμερα ένα χαμόγελο, αύριο μια αγκαλιά. Σήμερα ένα βλέμμα, αύριο ένα φιλί. Σήμερα μόνοι, αύριο όλοι μαζί. Φροντίζουμε το σήμερα για να έχουμε αύριο τα πάντα. Ας δώσουμε αξία σε ό,τι μπορούμε να απολαύσουμε και ό,τι μας λείπει δεν θα αργήσει. Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις και βέβαια το ίδιο το κοτόπουλο να είναι ελεύθερης βοσκής. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά. Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου δίνουμε το παρόν στην επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας του τόπου μας. Στηρίζουμε με συνέπεια την οικονομία και τις θέσεις εργασίας της Ηπείρου και συμμετέχουμε στο πρόγραμμα χορήγησης δανείου για κεφάλαιο κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα τα πρώτα δύο χρόνια και άμεση έγκριση για την ενίσχυση ρευστότητας των επιχειρήσεων. Κάντε την αίτησή σας επιλέγοντας την Τράπεζα Ηπείρου και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου. Η τράπεζα του τόπου μας. Όσο ψηλά και να φτάσεις, πάντα να θυμάσαι από που ξεκίνησες. Τη λίμνη, τη βροχή,
τον καρπό, το πάθος και το όραμα αποτυπωμένα στα πρόσωπα γύρω μας. Γιατί είναι αυτά που μας έφεραν στην πρώτη γραμμή της γεύσης και της πρωτοπορίας. Και είναι αυτά που μας δίνουν τη δύναμη να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Νητσιάκος. Αγαπάμε τον τόπο μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Αν καταφέρουμε και αποκαταστήσουμε έτσι το πρόβλημα της σύνδεσης με τον Νίκο Βούστρο, θα επανέλθουμε έτσι για σχόλιο μαζί του. Ιδάλλως θα δούμε. Είπαμε, η τεχνολογία δεν μας βοηθά πάντα στο έργο μας. Καλή χρυσή, αλλά σαν τη διαζώση σε επαφή δεν είναι. Θα προσπαθήσουμε έτσι να το αποκαταστήσουμε. Ιδάλλως από εβδομάδα έτσι θα συνδεθούμε μαζί του. Έχω πολλά μηνύματα από φίλους τηλεθεατές, έτσι. Και στενοχωριέμαι γιατί όλοι μου εκφράζεται διάφορα παράπονα για την επόμενη μέρα, για το πώς έτσι θα ανταπεξέλθουμε, μια κατήφια, μια απεσιοδοξία. Άλλοι εκφράζεστε θετικά έτσι, σε σχέση με κάποια μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση ανά ομάδα και κατηγορίες έτσι, εργαζομένων ή επιχειρήσεων. Άλλοι λέτε ότι δεν έχουν γίνει όλα όσα θα έπρεπε να γίνουν. Έχω πολλά παράπονα και από κάποιους που λέτε ότι ακόμα και αυτό το διάστημα υπήρχαν τράπεζες που σας ενοχλούσαν έτσι, για δάνεια, για κάποια χρέη ίσως, ενώ είχε υποθεί από πλευράς της κυβέρνησης ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ανοχή αυτό το διάστημα και από πλευράς των τραπεζών. Είναι πολλά τα ζητήματα που μπαίνουν. Έχετε απόλυτο δίκιο, εγώ το έχω πει, ότι θα πρέπει να κάνουμε όλοι λίγο υπομονή, αλλά και πόσο θα μου πείτε. Έχετε δίκιο, ό,τι και να πει ο καθένας και όπως το βιώνει. Υπάρχει πάντως δυστοκία και μεγάλη δυσκολία και ανησυχία για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, Σωτηρή, πού πάμε? Ωραία, ωραία. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τη σύνδεση. Θα διαβάσω κάποια μηνύματά σας που έρχονται. Πολύ αυξημένη κίνηση, λέει φίλος τηλεθεατής. Βλέπω στους δρόμους που πάνε όλοι αυτοί οι οδηγοί. Πού πάνε? Έχουν ανοίξει οι μετακινήσεις. Νομίζω ο καθένας μπορεί να πάει όπου θέλει, είτε προς τα χωριά του, είτε προς εξοχικά, είτε προς την Ήπεθρο. Έτσι, πολλοί κόσμος, νομίζω, επειδή είχε περιοριστεί και είχε μείνει στα σπίτια όλο το τελευταίο διάστημα, τώρα νιώθει την ανάγκη έτσι, να έρθει σε επαφή πιο κοντά με τη φύση, είτε να πάει να δει τους δικούς τους δικούς του ανθρώπους. Λογικό είναι να υπάρχει κίνηση, βέβαια. Σε κάποιους φαίνεται ίσως περίεργο, γιατί όπως είπαμε, ο κορονοϊός είναι ακόμη και έξω ή δεν έχει ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος κάποιος να φέρει τον ιό και να πηγαίνοντας στο χωριό να κολλήσει τον παππού και τη γιαγιά. Ούτε αυτό να μην το ξεχνάμε. Νομίζω όμως, ακόμη και αν γίνονται τέτοιου είδους μετακινήσεις, είμαι σίγουρη ότι οι άνθρωποι που τις κάνουν προσέχουν. Έτσι, θέλω αυτό να το πιστεύω. Λοιπόν. Μου λέτε αν γνωρίζουμε αν θα γίνουν καθόλου εθελοντικές αιμοδοσίες. Ξέρω ότι πάρα πολλοί σύλλογοι ετοιμάζουν. Λίγο αργότερα έχουμε και θέμα σχετικό στην εκπομπή μας. Η φοιτητική ομάδα εθελοντών αιμοδοτών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα ετοιμάσει εθελοντική αιμοδοσία αύριο. Αύριο το μεσημέρι, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Θα σας πω περισσότερα και στις 3 Ιουνίου θα γίνει από το Σύλλογο του Κουτσελιού. Αλλά έγινε και χθες μπροστά από την περιφέρεια. Και νομίζω ότι μπροστά από την περιφέρεια θα επαναλαμβάνεται αυτό και όποτε υπάρχει ανάγκη θα βγαίνουν ανακοινώσεις. Λοιπόν, για πάμε να δούμε αν μπορούμε να δούμε τον Νίκο. Νίκο, και πάλι καλησπέρα. Καλησπέρα, Έλενα. Τώρα νομίζω σε βλέπουμε και σε ακούμε. Ελπίζω να μην μας κρεμάσει πάλι σύνδεση. Ελπίζω να μην μας κρεμάσει πάλι. Η τεχνολογία η οποία μερικές φορές μας αφήνει στα κρύα του λουτρού, δεν μας αφήνει να κάνουμε τη δουλειά μας όπως θέλουμε και όπως τέλος πάντων θα μπορούσαμε. Είναι, είπαμε, λοιπόν, αυτά είναι αναγκαστικές λύσεις. Ελπίζω θα επανέλθουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα. Έτσι και είπαμε, σαν τη διαζώση σε επικοινωνία δεν είναι τίποτα. Αρκούμαστε τώρα σε αυτό για να είμαστε έτσι λίγο όλοι πιο ασφαλείς. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λες, είναι καταστάσεις ανάγκης και οι καταστάσεις ανάγκης πάντα περιέχουν και κινδύνους και πιθανά προβλήματα. Ας ζητήσουμε και την κατανόηση των τηλεθεατών. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι φαίνεται ότι ξεσπάει άλλη μια σύγκρουση στο Δήμο Ιωαννιτών. Ως μειόφιλε θα πω εγώ, αυτό είναι το σχόλιο μου, διότι νομίζω ότι πρέπει να πάνε όλοι, ειδικά στο κομμάτι του τουρισμού,
δεν είναι ένα πεδίο που προσφέρεται για μια αντιπαράθεση, για μια πολιτική τέλος πάντων διαμάχη. Mm-hmm. Θα πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη, όλες τις παρατάξεις, να συμφωνήσουν ένα σχέδιο από κοινού, να το ψηφίσουν και να το υλοποιήσουν. Νομίζω ότι δεν είναι το αντικείμενο, το ζήτημα του τουρισμού. Mm-hmm. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα δεν προσφέρεται καθόλου ούτε για αντιπαραθέσεις, ούτε για αντιπαλότητες, ούτε και για το ποιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις. Το θέμα εδώ τώρα είναι ότι πρέπει να στηριχθεί αυτός ο κόσμος του τουρισμού. Οι άνθρωποι που έχουν τις τουριστικές επιχειρήσεις, οι άνθρωποι που εργάζονται στον τουρισμό, στον επισητισμό, όλα αυτά είναι χώροι παράλληλοι. Λοιπόν, καλή πρωτοβουλία, παιδί μου, να δούμε βέβαια και πώς θα προσφέρουν πάλι σάρκα και ωστά όλο αυτό, γιατί από ιδέες και από πρωτοβουλίες σε αυτή την πόλη και σε αυτή τη χώρα έχουμε φορτάσει και τα προηγούμενα χρόνια και τις προηγούμενες δεκαετίες, θα πω εγώ. Καλές είναι οι πρωτοβουλίες, καλές είναι οι συζητήσεις και οι συσκέψεις αρμοδίων, αναρμοδίων ή μη αρμοδίων, όμως όλα αυτά πρέπει να γίνονται και πράξη. Και ελπίζω ότι θα γίνουν πράξη με μετρήσιμα αποτελέσματα. Βάζω την έμφαση στο μετρήσιμα αποτελέσματα. Διότι είναι πάρα πολύ καλό να μαζευόμαστε και να λέμε ευχολόγια για το πώς θα αναπτύξουμε τον τουρισμό, αλλά αυτό απέχει πάρα πολύ από το να στηριχθούν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα λόγω του κορονοϊού, που και τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν και ρόδινα για αυτούς τα πράγματα. Ας μην ξεχνάμε ότι στην περιοχή μας δεν έχουμε τεράστιες τουριστικές μονάδες. Έχουμε κυρίως οικογενειακού χαρακτήρα τουριστικές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Είτε αυτές είναι οι ορεινοί ξενώνες, είτε είναι τα ξενοδοχεία και νοικιαζόμενα δωμάτια στα παράλια της Ηπείρου. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει γενικότερα να πέσουν λίγο οι τόνοι σε αυτά τα πράγματα, να εστιάσουν όλοι λίγο στο αποτέλεσμα. Και να πω και κάτι άλλο τώρα. Δεν είναι το θέμα με ποια ιδιότητα έχει κληθεί ο καθένας ή γιατί έχει κληθεί ο κύριος Τάδε και ο άλλος κύριος Τάδε δεν έχει κληθεί. Γενικότερα τώρα το λέω αυτό. Και αναφέρομαι, αντιλαμβάνεσαι, στην ανταλλαγή. Στον κύριο Κόλλα, έτσι, που βρέθηκε στην αυτή τη σύσκεψη για τον τουρισμό στη Δημοτική Αρχή, με τη Δημοτική Αρχή. Και πολύ καλώς βρέθηκε ο κύριος Γκόλλας, ο πρώην αντιδήμαρχος τουρισμού είναι ο κύριος Γκόλλας. Δεν είναι ένας που περνούσε απ' έξω. Πολύ καλά έκανε και πήγε. Εξαιρετικά έκανε. Και όλοι οι εμπλεκόμενοι με το κομμάτι τουρισμός και διαχείριση και υποστήριξη όλη αυτή τη κατάσταση, όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε τέτοιες. Απλά στέκεται η Ενότητα Πολιτών. Η Ενότητα Πολιτών υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει έτσι συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με την παράταξή της και ότι πηγαίνει έτσι πλαγίως, ίσως για να καταλαβαίνεις έτσι υπαινιγμούς και υπονοούμενα μπορεί να αφήνει, για να τις πάρει και κάποια στελέχη. Να πάρει έτσι χρήσιμο ανθρώπινο δυναμικό που ανήκει στην Ενότητα Πολιτών προς το μέρος της. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι αυτή την ανακοίνωση. Βέβαια θα πει όλος, θα πει και κάποιος για να κάνει το συνήγορο του διαβόλου από την άλλη πλευρά, γιατί ο κύριος Γκόλλας είναι ανήλικος και πρέπει να τον πάρει κάποιος από το χέρι, δεν έχει τη δική του βούληση και θέληση, αν θέλει να πάει να παραστεί σε μια έτσι σύσκεψη. Ο κύριος Γκόλλας, άλλωστε, αποστασιοποιήθηκε από τα δημοτικά πράγματα. Είχε πάρει μέρος στις βουλευτικές εκλογές, είχε χαράξει μια άλλη πολιτική πορεία. Ακριβώς αυτό. Βέβαια δεν κατέστη δυνατόν τελικά να είναι υποψήφιος βουλευτής ο κ. Γκόλλας, αποχώρησε λίγες μέρες πριν τη διαδικασία. Αυτό όμως συνέβη για ισοκομματικούς λόγους. Η αλήθεια είναι και το γεγονός είναι αυτό ακριβώς που περιγράφεις, ότι αποχώρησε από τα δημοτικά πράγματα στις προηγούμενες εκλογές, δεν μετήχε ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Και κακά τα ψέματα, μέχρι τελευταία στιγμή ο άνθρωπος είχε κάνει τον αγώνα του, έτσι. Θυμόμαστε. Είχε στρέψει όλη του την προσοχή στα βουλευτικά πράγματα. Και ίσως να ήταν και μια προετοιμασία για το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρουμε. Μπορεί το επόμενο διάστημα ο κύριος Γκόλλας να ξαναβρεθεί μπροστά μας. Να ξαναείναι υποψήφιος βουλευτής. Να δοκιμάσει δηλαδή να είναι εν τέλει υποψήφιος βουλευτής. Βεβαίως. Όλα αυτά είναι εξελίξεις οι οποίες μπορούν να συμβούν. Είναι πιθανό να συμβούν. Το θέμα είναι, και νομίζω ότι χρήσιμο είναι εμείς τουλάχιστον να βάλουμε τον πύχη εκεί, στα δύο πράγματα που προανέφερα. Πρώτον, δεν χρειάζονται πολλές αντιπαραθέσεις. Αυτά με τα οποία λίγο πολύ όλοι οι περισσότεροι τουλάχιστον συμφωνούν. Τώρα, εντάξει, αντιληπτές και οι αιχμές. Αντιληπτό είναι ότι δεν υπάρχει και το καλύτερο κλίμα μεταξύ των δύο παρατάξεων. Μην ξεχνάς ότι αυτές οι δύο παρατάξεις κάποτε ήταν μία ενωμένη παράταξη. Ναι. Που από κοινού είχε διοικήσει το Δήμο πριν αρκετά χρόνια, πριν τη δημαρχία του κ. Μπέγκα. Άρα λοιπόν είναι λογικό και αναμενόμενο να υπάρχουν πικρίες εκατέρωθεν, να υπάρχουν αιχμές εκατέρωθεν, να ανεβαίνουν και οι τόνοι εκατέρωθεν. Το θέμα είναι ότι η πόλη δεν το χρειάζεται αυτό το ανέβασμα των τόνων. Δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Άπαντες πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Και η παράταξη της Δημοτικής Αρχής και η παράταξη της Αντιπολίτευσης. Πρέπει να πέσουν οι τόνοι
και στα ελάχιστα, στα μίνιμουμ που μπορεί να υπάρξουν συνενέσεις και μπορεί να αναλυθούν πρωτοβουλίες, είναι παραπάνω από χρήσιμο να υπάρξουν αυτές οι συνενέσεις, διότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει και την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούν να γίνουν πράγματα για την πόλη από μια Δημοτική Αρχή που δεν έχει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλα τα υπόλοιπα μπορούν να γίνουν σε δεύτερους χρόνους. Όταν είμαστε στη μέση της τουριστικής περίοδου που τρέχει και κινδυνεύουμε να χαθεί το στοίχημα του τουρισμού, δεν νομίζω τώρα ότι είναι σκόπιμο να αναλώνονται οι δημοτικές παρατάξεις στο ποιος θα στείλει εκπρόσωπο ποιον και ποιος πήγε και γιατί πήγε. Χάνουμε την ουσία με όλα αυτά. Η ουσία είναι ο καθένας από όπου βρίσκεται, από την πλευρά του, να βάλει πλάτη να υποστηριχθεί ο τουρισμός. Είναι το μεγάλο στοίχημα. Τα υπόλοιπα μπορούμε να τα βρούμε στην πορεία. Έτσι κι αλλιώς το 2023, που είναι οι επόμενες εκλογές, είναι πάρα πολύ μακριά. Είναι 3 χρόνια ολόκληρα μετά από τώρα. Δεν γνωρίζουμε ούτε καν πώς θα έχουν δημορφωθεί οι συνθήκες και στο Δήμο και στην πόλη και στη χώρα ολόκληρη το 2023. Λοιπόν, να τα αφήσουν λίγο αυτά τις αντιπαλότητες για την αντιπαλότητα, για τη μάχη των εντυπώσεων και να δουν λίγο την ουσία. Όλοι να δουν την ουσία. Αναφέρομαι προς όλες τις παρατάξεις. Αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δεν βοηθά καθόλου, δεν είναι καλό το δίνει. Απαιτείται συνένεση και συνεργασία, Νίκο, από όλες τις πλευρές, επιτέλους. Γιατί ο χρόνος κυλάει και κυλάει δυστυχώς και τα πράγματα μένουν στάσιμα στην πόλη. Το στοίχημα είναι, όσο αφορά το τουριστικό κομμάτι, να μην χαθεί η χρονιά, διότι με τις συζητήσεις και με τις αντιπαραθέσεις, σίγουρα, αν μη τι άλλο, δεν βοηθά την εξέλιξη των πραγμάτων των τουριστικών. Γενικότερα στην πόλη δεν προχωράν πράγματα. Το είδαμε αυτό και στο θέμα του διαγωνισμού, της προσπάθειας που έκανε η Δημοτική Αρχή να περάσει το έργο της εξοικονόμησης ενέργειας, το οποίο για τον οδοφωτισμό αναφέρομαι, το οποίο δεν πέρασε το Δημοτικό Συμβούλιο. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε δει το ίδιο ακριβώς με τις πρωτοβουλίες στον τομέα της καθαριότητας, όπου πάλι δεν πέρασαν οι ρυθμίσεις που ήθελε να κάνει η Δημοτική Αρχή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το αποτέλεσμα είναι ένα και μόνο. Δεν γίνονται πράγματα για την πόλη. Σταματάει η πόλη να λειτουργεί σωστά. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι δεν είμαστε σε καλό δρόμο στο κομμάτι της διαχείρισης της πόλης τουλάχιστον. Εντάξει, καλά είναι όλα τα μεγάλα λόγια και τα οράματα και οι σχεδιασμοί και τα μακρόπνοα, ξέρεις, οι σχεδιασμοί, οι μακρόπνοες προοπτικές, όλα αυτά καλά είναι, αλλά υπάρχει και ένα γιγάντιο θέμα που λέγεται καθημερινότητα του πολίτη. Έτσι. Που είναι τεράστιο. Είτε αυτό αφορά το δρόμο, είτε αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων και των ογκωδών αντικειμένων, είτε αφορά την περιποίηση των κοινόπιστων χώρων. Δεχόμαστε στην Ήπειρος News καθημερινά δεκάδες καταγγελίες που συνοδεύονται φυσικά και από φωτογραφίες σχετικά με την κοπή των χόρτων, σχετικά με απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων. Και βέβαια, κατανοητό είναι ότι δεν μπορεί να είναι πανταχού παρόντες οι άνθρωποι, τα στελέχη του Δήμου που είναι επιφορτισμένοι με αυτή τη δουλειά, αλλά και ο κόσμος έχει το δίκιο του από τη μεριά του. Πληρώνει πολύ ακριβά ανταποδοτικά τέλη, πληρώνει τα πάντα πάρα πολύ ακριβά. Δεν έχει πει ποτέ όχι στο να στηρίξει οικονομικά το Δήμο Ιεννητών. Περιμένει και την ανάλογη παροχή υπηρεσιών. Στην τελική ανάλυση δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο οι αντιπαραθέσεις των δημοτικών παρατάξεων. Αυτά αφορούν τα μέλη των δημοτικών παρατάξεων, αφορούν τους επαγγελματίες εντός εισαγωγικών, με την καλή έννοια το λέω, να μην παρεξηγηθώ. Τους επαγγελματίες της αυτοδιοικητικής πολιτικής. Αυτούς αφορούν αυτά τα ζητήματα. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για το ότι δεν μπορεί να κάνει τη βόλτα του, γιατί σε κάποια σημεία στην Εθνική Οδό, και είδα ότι σήμερα το πρωί έγινε μια παρέμβαση εκεί, ευτυχώς μετά από πολλά παράπονα. Σε κάποια σημεία λοιπόν εκεί, το ύψος από τα χόρτα κοντεύει να φτάσει το 1 μέτρο. Λοιπόν, δεν μπορεί ο πολίτης να κάνει τη βόλτα του, να αθληθεί, να πάει την ποδηλατοβόλτα του, να βγάλει βόλτα το κατοικίδιό του στην τελική ανάλυση. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά θέλει ο κόσμος. Ας μην τα σνομπάρουμε αυτά, ας μην τα θεωρούμε μικρά και υποδέστερα. Είναι αυτά που διαμορφώνουν την καθημερινότητα της ζωής όλων μας. Την ποιότητα της ζωής. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Ποιότητα της ζωής, ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλο λάθος να τα θεωρούμε μικρά και υποδέστερα. Και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πολύ σημαντική είναι και η πολιτισμική διπλωματία και η διπλωματία των πόλεων. Πολύ σημαντική και η τήρηση του τουρισμού και όλα τα μεγάλα έργα που θέλει να κάνει ένας Δήμος και ένας Δήμαρχος. Επίσης, να μου επιτρέψω να πω και κάτι άλλο. Από μια συνέντευξη που είχα την τιμή να φιλοξενήσω χθες στο Ήπειρος News με τον Δήμαρχο Ιεννητών, προέκυψε ότι δεν υπάρχει κάποια γρήγορη, ας πούμε, εξέλιξη. Δεν αναμένεται σε σύντομο χρόνο
κάποια εξέλιξη σχετικά με το θέμα της κεντρικής πλατείας, που είναι ένα ζήτημα που επίσης ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Λοιπόν, και αυτό είναι κάτι που σε δεύτερο χρόνο, μόλις μπορέσουμε και ελέγξουμε λίγο τα πράγματα τα του κορονοϊού και τα της οικονομικής πραγματικότητας, θα πρέπει να το δει η Δημοτική Αρχή. Πρέπει να προχωρήσει το θέμα της πλατείας. Όλοι συμφωνούν ότι η πλατεία των Ιωαννίνων δεν είναι αυτή που θα θέλαμε και αυτή που αρμόζει να έχει η πόλη των Ιωαννίνων. Με την ακύρωση του προηγούμενου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και το σταμάτημα αυτής της διαδικασίας, φαίνεται ότι έχει παγώσει το θέμα και δεν ξέρω σε ποιες ακριβώς διαδικασίες θα οδηγηθούμε. Όπως προέκυψε από τη συνομιλία που είχα χθες με τον Δήμαρχο Ιωαννιτών, αναμένεται ότι θα γίνει κάποιος διάλογος, κάποια έτσι ευρύτερη διαβούλευση το επόμενο διάστημα, ίσως και κάποιες συζητήσεις μεταξύ των παρατάξεων σχετικά με τη φυσιογνωμία που πρέπει να έχει η πλατεία. Καλά είναι όλα αυτά, εξαιρετικά είναι, αλλά το θέμα είναι ότι παραμένει το πρόβλημα. Και έτσι, νομίζω ότι πρέπει να επιταχύνουμε λίγο όλες τις διαδικασίες. Και με ημίμετρα και παλώματα με τα πλακάκια εσωτερικού χώρου στην κεντρική πλατεία της πόλης, κανένας δεν είναι ευχαριστημένος, σε κανένα δεν αρέσει η εικόνα. Πολύ δε περισσότερο αν θέλουμε τόσα χρόνια να μιλάμε για τουρισμό, για ανάπτυξη, για μια καλή εικόνα της πόλης μας. Είναι το σημείο κατά τεθέν, το κεντρικό σημείο. Όποιος έρχεται δεν μπορεί να μην δεν περάσει από την κεντρική πλατεία. Σε λίγο καιρό θα δούμε να έρχονται πάλι κατά χιλιάδες οι φοιτητές της πόλης, οι νέοι φοιτητές της πόλης. Ακριβώς έτσι είναι το σημείο συνάντησης. Σε όλους και στους γονείς που έρχονται κάνει κακή εντύπωση όλο αυτό. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση, Νίκο. Χάνεται πολύτιμος χρόνος. Εγώ αυτό εισπράττω. Θέλω ένα σχόλιο και από την κεντρική πολιτική σκηνή, έτσι πώς βλέπεις τα πράγματα, για να σε αποδεσμεύσω. Στην κεντρική πολιτική σκηνή, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, έτσι κυριαρχεί μια κόντρα που ξέσπασε ξαφνικά από το πουθενά σε σχέση με κάποιο σχόλιο που έγινε από τον Γιάννη Περτεντέρη, τον δημοσιογράφο, σχετικά με τη μη προσέλευση της κυρίας Γεννηματάς στη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή, σχετικά με τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Mm-hmm. Ξαφνικά από το πουθενά προέκυψε μια τεράστια κόντρα εκεί. Όπως επίσης προέκυψαν και κάποια επεισόδια εντός αγωγικών ή εκτός αγωγικών μέσα στην Επιτροπή της Βουλής που διερευνά το θέμα της Νοβάρτης. Λοιπόν, όλα αυτά βάζουν λίγο φωτιά έτσι στο πολιτικό σκηνικό, όμως το γεγονός είναι ότι δεν αναμένουμε εξελίξεις. Βέβαια, δεν λείπουν και κάποιες φωνές συνεργατών του Πρωθυπουργού που εισηγούνται προσφυγή στις κάλπες, με το φόβο μήπως επιδεινωθεί το οικονομικό κλίμα από το φθινόπωρο και έπειτα, και για να μην τους βρει καυτή πατάτα της οικονομίας, της κρίσης της οικονομικής που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός, εισηγούνται λοιπόν στον Πρωθυπουργό πρόωρες εκλογές. Υπάρχει βέβαια μια σημαντική μερίδα συνεργατών του Πρωθυπουργού οι οποίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο, θεωρώντας, και νομίζω ότι αυτό είναι προς σωστή κατεύθυνση, θεωρώντας ότι θα ρίξουν και άλλο λάδι στη φωτιά, μια τεράστια ζημιά στην οικονομία των επιχειρήσεων, την πραγματική, αλλά και στην οικονομία των κρατικών ταμείων, στα λεγόμενα δημόσια οικονομικά. Λοιπόν, ναι, αν είναι να σπαταλήσουν τόσα χρήματα, Νίκο, για να κάνουν εκλογές, γιατί είναι μια πολύ δαπανηρή διαδικασία. Ας τα δώσουν και στηρίξουν τις επιχειρήσεις και όλους όσους έχουν πληγεί, τους ανέργους όλους. Πολύ πολύ σωστό, και δεν είναι μόνο η οικονομική δαπάνη για τη διεξαγωγή των εκλογών και όλα τα παρεπόμενα, είναι το σταμάτημα της οικονομικής δραστηριότητας. Διότι γνωρίζουμε από την οικονομική... Και ο αντίκτυπος που θα έχεις στο εξωτερικό όταν πας να κάνεις μια προσπάθεια και βλέπουμε ότι το μαξί μου το παίρνει πάνω του για να προσελκύσει, για παράδειγμα, επενδύσεις και να πει ότι το κλίμα είναι καλό, είναι κάτι που περνάμε όλοι, αυτό με την υγειονομική κρίση και την οικονομική που έχει και τον αντίκτυπο τον οικονομικό, αλλά μπορείτε, είμαστε μια ασφαλής χώρα, μπορείτε να έρθετε να επενδύσετε εδώ τα χρήματά σας. Εάν πας και το κάνεις αυτό τώρα που κάνεις αυτό το προσκλητήριο, αν πας και κάνεις 1-2 μήνες εκλογές, χύνεις όλη την καρδάρα με το γάλα. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λες. Και όχι μόνο αυτό, αυξάνονται τα επιτόκια δανεισμού της χώρας. Είναι πολλαπλό το πρόβλημα που δημιουργεί. Δηλαδή, για μικροκομματικούς και μικροπολιτικούς λόγους, αν κάποιος πρωθυπουργός, γιατί μόνο ο πρωθυπουργός στο δικό μας κοινοβουλευτικό σύστημα έχει τη δυνατότητα να πυροδοτήσει εκλογές, εάν κάνει αυτό ο πρωθυπουργός και εν γνώση του για μικροπολιτικούς και μικροκομματικούς λόγους προκαλέσει μια τέτοια εξέλιξη, πραγματικά είναι κάτι που θα το βρει μπροστά του και θα το χρεωθεί ο ίδιος. Και φαντάζομαι ότι θα πριτανεύσουν αυτές οι λογικές και δεν θα πάμε σε τέτοιες εξελίξεις. Ελπίζω και εύχομαι για το καλό της οικονομίας και των επιχειρήσεων και της πραγματικής ζωής. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν αναμένονται ιδιαίτερες εξελίξεις πολιτικές στο επόμενο διάστημα. Τα
δεδομένα είναι τέτοια που πραγματικά η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αδιαφυσβήτητη. Διότι όταν έχουμε διαφορές τάξεις των 20 ποσοστιαίων μονάδων, οι τελευταίες μετρήσεις της αρχής εβδομάδας καταγράφουν 40% για τη Νέα Δημοκρατία, περίπου 20% για το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν λοιπόν υπάρχει ποσοστιαία διαφορά 20 μονάδων, δεν τίθεται θέμα πολιτικών εξελίξεων από καμία περίπτωση. Και με τόσα στοιχήματα να είναι μπροστά μας στο κομμάτι της οικονομίας, στο κομμάτι ακόμα του υγειονομικού, ακόμη καλά-καλά δεν έχει ξεκαθαρίσει. Σου θυμίζω ότι οι επιστήμονες μιλούν και λένε ότι από κάθε βήμα επιστροφής στην κανονικότητα που γίνεται, θα πρέπει να περιμένουμε 2 εβδομάδες μετά για να έχουμε τα αποτελέσματα στο υγειονομικό πεδίο. Αυτό που λέμε νωρίτερα. Λοιπόν... Κάτσε να δούμε τι θα γίνει το φθινόπωρο. Εδώ μας λένε για νέο κύμα κορονοϊού. Κάτσε να δούμε τι μας παίρνει. Όχι μόνο αυτό, αλλά ο λοιμοξιολόγος, κύριος Γόγος της Επιτροπής του ΕΟΔΗ, εχθές αναφέρθηκε στο ότι μπορεί να υπάρξει και τρίτο και τέταρτο κύμα, διαρκώς μειούμενο. Λοιπόν. Και βέβαια τόνισε ο άνθρωπος ότι οι ελπίδες στρέφονται κυρίως προς το εμβόλιο. Άρα λοιπόν με όλα αυτά σε εκκρεμότητα και με όλα αυτά σε εξέλιξη θα ήταν κυριολεκτικά αυτοκτονικό να πάμε σε τέτοια πράγματα. Σε εκλογές αναφέρομαι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ψυχραιμία, μπροστά μας είναι οι επόμενες, είναι το μεγάλο βήμα της Δευτέρας που είναι το άνοιγμα των καταστημάτων εστίασης, που από εκεί θα κριθούν πολλά. Θα πω πάλι το χιλιοϊπωμένο και το τετριμένο ότι οι επόμενες 2 εβδομάδες δεν είναι κρίσιμες. Πραγματικά έχουμε βαρεθεί να το λέμε και να το ακούμε και να το γράφουμε αυτό για τις επόμενες 2 εβδομάδες, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει με το θέμα των σχολείων και με αυτό περιμένουμε εξελίξεις από Δευτέρα. Όλα αυτά θα παίξουν ρόλο. Όλα αυτά είναι που θα δημιουργήσουν τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όλα αυτά είναι αναμονή. Και βεβαίως με το βλέμμα σε όλα αυτά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την κοινωνική αποστασιοποίηση όσο είναι εφικτό. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την ατομική μας προστασία και όλα τα υπόλοιπα. Ο κορονοϊός δεν εξαφανίστηκε. Δεν θα μπορούσα να το επαναλαμβάνω. Είμαστε σε ύφεση, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, όσο και αν δεν μας ταλαιπωρεί ή δεν μας προκαλεί τους κινδύνους που μας προκαλούσε όταν πριν μερικούς μήνες είχαμε την πρώτη έξαρση, συνεχίζει όμως να είναι εδώ. Δεν πρέπει να, όπως είπες πάρα πολύ καλά, δεν πρέπει να χύσουμε την καρδάρα με το γάλα, η οποία πολύ δύσκολα μαζεύτηκε. Και να εφησυχάζουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα μείνουμε σε αυτά, θα τα πούμε από εβδομάδα. Σου εύχομαι να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Επίσης, Έλενα, και σε σένα και στους υπόλοιπους συντελεστές του σταθμού και στους αγαπητούς βέβαια τηλεθεατές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχω ένα ωραίο νέο που μου έρχεται από φίλη τηλεθεάτρια, την ευχαριστώ πολύ που είναι μέσα στα πράγματα. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΠΕΚΙ βρίσκονται στην Αθήνα για διεκδικήσεις υπέρ των αθλητικών και όχι μόνο εγκαταστάσεων, πράσινο ταμείο κλπ. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Βουλής συμμετέχει στην όλη διαδικασία, ο Γιαννιώτης, έτσι, Κώστας Τασούλας. Θα επιστρέψουν στα Γιάννενα φέρνοντας τις νέες υδραυλικές μπασκέτες του ΣΕΦ και πολλές ειδήσεις και εκπλήξεις. Μάλιστα, αναμένουμε τις ανακοινώσεις. Πολύ ωραία είδηση και ευχαριστώ τη φίλη που το μοιράστηκε με την εκπομπή μας. Έτσι, ξεκινά μια νέα μέρα για τον αθλητισμό, τις αθλητικές υποδομές που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του ΠΕΚΙ στα Γιάννενα. Και εν μέσω κορονοϊού βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες, δεν σταματάνε και νομίζω ότι θα έχουμε ωραίες ειδήσεις από εβδομάδα. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει και είναι πολύ ενδιαφέρον, αλήθεια. Η συνάδελφος η Γεωργία Χαλάτση, μιλώντας μάλιστα και με άνθρωπο από τον. Από το Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβότιδας, για την παρουσία των πελαργών στην περιοχή μας. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε και να δούμε και όμορφες φωτογραφίες. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Βόλτες στα Γιάννενα κάνουν με τον ερχομό της Άνοιξης ομάδες πελαργών που βρίσκονται στην περιοχή αλλά δεν έχουν ακόμη φωλιάσει. Οι λεγόμενες συμμορίες, σύμφωνα με το Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβότιδας και το προσωπικό του που κάνει την καταγραφή των φωλιών, αποτελούν ομάδες πελαργών οι οποίοι δεν αναπαράγονται ακόμη και τριγυρίζουν σε διάφορα μέρη, ενώ δεν αποκλείεται στο μέλλον να επιλέξουν την περιοχή για αναπαραγωγή. Στην περιοχή των Ιωαννίνων φέτος υπάρχουν αρκετοί πελαργοί ανάμεσά τους και δύο που δακτυλιώθηκαν το 2018 στο Κουτσελιό και την Ελεούσα αντίστοιχα από την συντονίστρια των δακτυλιώσεων λευκού πελαργού στην Ελλάδα, μέλος της επιστημονικής ομάδας μελέτης λευκών πελαργών Eva Stage, σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβότιδας. Το προσωπικό του φορέα συνέλαβε τις συμμορίες πελαργών να τρέφονται με ένα γεύμα που τους προσέφερε αγρότης, κόβοντας χορτάρι, αποδεικνύοντας πως όταν ο άνθρωπος το επιθυμεί, μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά
με τη φύση, όπως τόνισε η εργαζόμενη του φορέα Βάντα Νούτσου. Ο φορέας έχει χρόνια που παρακολουθεί και τους πελαγούς και άλλα είδη στην περιοχή. Το σημαντικό φέτος ήταν ότι έγινε στην περιοχή επανέβρεση 2 δακτυλιωμένων πελαργών. Και μάλιστα 2 πελαργών που δακτυλιώθηκαν από την κυρία Στέτς σε συνεργασία με το φορέα διαχείρισης πριν 2 χρόνια. Κοιτάξτε, άλλα χρόνια, τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε δει τόσο μεγάλη κινητικότητα από πελαργούς, από τις συμμορίες θα έλεγα, οι οποίες είναι από ομάδες μη αναπαραγόμενων πελαργών, οι οποίες κυκλοφορούν στην περιοχή, τρέφονται και ίσως κάνουν και μια προσπάθεια φωλιάσματος. Τώρα, το ότι έτυχε φέτος να είναι αυτές οι συμμορίες, ας πούμε, είναι απρόβλεπτες. Μπορεί φέτος να είναι εδώ, του χρόνου να είναι στην Άρτα ή σε μια άλλη περιοχή. Γενικά, οι πελαργοί δεν έχουν παρατηρήσει πανελλαδικά κάποια αύξηση τα τελευταία χρόνια. Αλλά το ότι ήρθαν αυτές οι ομάδες φέτος εδώ μπορεί να είναι θετικό για την περιοχή μας, ότι να επιλέξουν τα Γιάννενα του χρόνου ή σε 2-3 χρόνια για φόλιασμα. Οπότε πιθανώς να έχουμε μία αύξηση τα επόμενα χρόνια. Για τους δακτυλιωμένους πελαργούς που είπατε ότι είναι σημαντικό, τι ακριβώς καταλαβαίνουμε το γεγονός ότι ξαναήρθανε στην περιοχή? Ναι. Από τους δακτυλιωμένους πελαργούς μαθαίνουμε πληροφορίες για το πού κυκλοφορούν, πώς μεταναστεύουν, από ποιες περιοχές περνάνε. Το ότι επέστρεψαν στην περιοχή μας είναι σημαντικό, είναι μια πληροφορία ότι 2 πελαργοί που δακτυλιώθηκαν εδώ επέστρεψαν στην περιοχή και θα δούμε στη συνέχεια αν αυτοί θα επιλέξουν και την περιοχή για αναπαραγωγή. Ο ένας από τους 2 ξαναεντοπίστηκε μετά από 10 μέρες. Την πρώτη καταγραφή ήταν στις 6 Πέμπτου. Στις 15 Πέμπτου καταγράφηκε ξανά από το φορέα στην περιοχή, που σημαίνει ότι παραμένει ακόμα στην περιοχή. Οπότε έχει αρκετή τροφή. Είναι μια πληροφορία αυτή για την παρακολούθηση γενικά του είδους. Οπότε θα μας δίνουν αυτά τα στοιχεία πληροφορίες, ας πούμε, οι πελαργοί που γεννήθηκαν στην περιοχή των Ιωνίνων. Θα φωλιάσουν πάλι στην περιοχή, θα φωλιάσουν πιο μακριά, σε τι απόσταση? Οπότε παίρνουμε τέτοιες πληροφορίες και τα... Και παίρνουμε και ωραίες εικόνες, και πέρα από τις ωραίες εικόνες, νομίζω για μας τουλάχιστον, το ξαναλέω, που είμαστε έξω από όλο αυτό επιστημονικά, μας δίνει την αίσθηση ότι για να υπάρχουν αυτά τα πουλιά εδώ, για να έρχονται και να ξαναέρχονται, υπάρχει μεν η τροφή και ίσως λίγο πιο αναβαθμισμένο το φυσικό περιβάλλον που ευνοεί τη βιοποικιλότητα. Ναι. Κοιτάξτε, ίσως να είναι και ένας δείκτης. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια. Προφανώς, ναι. Αλλά ίσως τα τελευταία χρόνια να έχουν μειωθεί τα φυτοφάρμακα, έτσι, ή να χρησιμοποιούνται φάρμακα στις περιοχές που είναι πιο οικολογικά, ας πούμε. Οπότε να υπάρχει αρκετή τροφή για αυτά τα πουλιά. Οι πελαργοί τρέφονται με ερπετά, μικρά τροκτικά έντομα, τα οποία όλα αυτά επηρεάζονται από τα φάρμακα σίγουρα. Έτσι, ή ίσως σε κάποιες περιοχές που κάποια χωράφια έχουν μείνει καλλιέργητα, και αυτό ίσως να έχει βοηθήσει. Έχετε μια καταγραφή των φωλιών που υπάρχουν εδώ, και επειδή είδαμε και κάποιες φωτογραφίες όπου έχουν και μικρά πλέον οι πελαργοί. Ναι. Στην περιοχή συνήθως είναι 8 με 10 φωλιές ενεργές. Φέτος νομίζω είναι, δεν τα έχω μπροστά μου, νομίζω είναι γύρω στις 9. Το θετικό πάλι φέτος είναι ότι υπήρξε μια νέα φωλιά στο νεοχώριο Ιωαννίνων, όπου είχαμε σχεδόν 30 χρόνια να υπάρξει καταγραφή στο νεοχώριο από φωλιές πελαργών, ενεργές φωλιές, έτσι. Κυρίως είναι γύρω στις 8 με 10. Πλέον έχουν μικρά οι περισσότερες. Φέτος υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο, θέλω να πω. Ίσως επειδή είχαμε αυτές τις ομάδες μη αναπαραγόμενων ατόμων, οι οποίες σε κάποιες περιοχές έκαναν μια προσπάθεια φωλιάσματος. Οπότε είχαμε κατοίκους από τη Ζωοδόχο και από το Ροδοτόπι που ενδιαφέρθηκαν, επικοινώνησαν με το Δήμο και ο Δήμος με εμάς, μήπως μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε, τους πελαργούς, να φτιάξουν τη φωλιά ή να βάλουμε μια τεχνητή φωλιά. Είναι πολύ θετικό το ότι το δέχεται ο κόσμος έτσι τόσο ευχάριστα, το να δημιουργηθεί στο χωριό τους πάλι μια φωλιά.
Και απλά ήθελα να πω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις καλό είναι να μην επεμβαίνουμε. Αφήνουμε τους πελαργούς να φτιάξουν τη φωλιά τους. Αν κάνουν μια προσπάθεια να τοποθετήσουμε ένα καλάθι, να επέμβουμε στη φωλιά, μπορεί και να τους διώξουμε. Μπορεί να φοβηθούν ότι είναι άγρια ζώα, έτσι. Μπορεί να είναι εξοικειωμένα με τον άνθρωπο σε σχέση με άλλα άγρια πουλιά, αλλά εξακολουθούν να φοβούνται τον άνθρωπο και όταν πλησιάζουμε κοντά. Οπότε τους αφήνουμε να φτιάξουν τη φωλιά τους και μετά του χρόνου, μέσα στο χειμώνα που έχουν φύγει, μπορούμε να επέμβουμε, να τοποθετήσουμε ένα καλάθι και ίσως υλικό από τη φωλιά για να φτιάξουν στο καλάθι τη φωλιά τους. Επίσης, το ενδιαφέρον φέτος, έτσι που είδαμε, παρακολουθούμε τις ομάδες αυτές των μήνα παραγόμενων ατόμων, είχαμε κάποιες πολύ ωραίες εικόνες όταν ένας αγρότης έκοβε το χορτάρι, όπου μαζεύτηκαν 18 πελαργοί για να τραφούνε. Έτσι, και ήταν πολύ ωραίες εικόνες που υπήρχε το μηχάνημα, έκοβε το χορτάρι και σε πολύ κοντανή απόσταση η πελαργή. Έτσι, οπότε βλέπουμε και ότι όταν θέλει ο άνθρωπος μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με τη φύση. Εκατό χρόνια εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Ιωαννίνων. Με σεβασμό στην ιστορία μας και τα χιλιάδες μέλη μας, προχωρούμε στη νέα εποχή. Με το βλέμμα στο μέλλον, την ψηφιακή εποχή, την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Με στόχο την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και την αύξηση του τουρισμού, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έρευνες, μελέτες, ημερίδες, φεστιβάλ τεχνολογίας, φεστιβάλ γαστρονομίας και ίνου. Με μοναδικό στόχο τη στήριξη και ανάδειξη της επιχειρηματικότητας, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων σχεδιάζει. Επιμελητήριο Ιωαννίνων. 100 χρόνια μπροστά. Κάθε μέρα θέλουμε να ξεκινάμε χαμόγελα και χαρούμενες φωνές. 22 παιδικοί και ευρωφωνοπιακοί σταθμοί του Δήμου Γιαννητών ανοίγουν τις πόρτες τους για τα παιδιά σας. Με έμπειρο προσωπικό και πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με δημιουργικές δραστηριότητες. Με αναβαθμισμένες και ασφαλείς υποδομές, όλοι οι σταθμοί είναι ενταγμένοι στο ΕΣΠΑ. Με εντροφεία από τα χαμηλότερα στη χώρα και μέρημνα για τις πιο αδύναμες οικογένειες. Με παιδιατρική κάλυψη και πλήρες πρόγραμμα γευμάτων. Αξίζουμε την εμπιστοσύνη σας, γιατί τα παιδιά σας είναι η προτεραιότητά μας. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Γιαννητών. Τέσσερις χιλιάδες μπάλες. Και αύριο, άλλες τόσες. Και ύπνο από νωρίς. Χωρίς ύπνο, η καινοτομία θέλει δημιουργία και όραμα. Πιάνω μαθήματα και πάλι πιάνω. Το αύριο όμως έχει τρελό ρυθμό. Αύριο, σχολείο και μετά τρέξιμο, τρέξιμο, τρέξιμο. Ένας είναι ο στόχος. Η κορυφή. Το αύριο μοιάζει με το νερό. Δεν έχει σχήμα. Εσύ του το δίνεις. Το Ζαγόρι αγκαλιάζει τους νέους που δημιουργούν ένα καλύτερο αύριο για την Ελλάδα μας. Ένα αύριο που θα μας κάνει όλους περήφανος. Ζαγόρι, το καλό το έχουμε μέσα μας. Mountains, το μεγαλύτερο κατάστημα ειδικού εξοπλισμού στα Γιάννενα. Αν είστε λάτρης της φύσης, στο κατάστημα Mountains θα βρείτε αυτό που ζητάτε. Mountains. Διαθέτουμε το πιο σύγχρονο εξοπλισμό για ορειβασία και υπαίθριους περιπάτους. Mountains. Τα πάντα για το κυνήγι, το ψάρεμα, την κατάδυση και το κάμπινγκ. Κατάστημα ειδικού εξοπλισμού Mountains. Κάτσαρη 41 στα Γιάννενα. Σας περιμένουμε. Η ελληνική
αστυνομία επιτελεί το καθήκον της σε κάθε γωνιά της χώρας. Εμείς, οι Έλληνες αστυνομικοί, κάνουμε το χρέος μας απέναντι σε όλους εσάς, τους πολίτες. Σας ευχαριστούμε, γιατί για άλλη μια φορά αναγνωρίζετε το έργο μας. Μας συμπαραστέκεστε, μας δίνετε δύναμη, μας εμπιστεύεστε. Μαζί τα καταφέραμε, μαζί προσπαθούμε, μαζί θα συνεχίσουμε. Σίγουρη ότι έκανα τη σωστή επιλογή. Προσφέρω στο παιδί μου την καλύτερη εκπαίδευση που μπορεί να έχει, όπως είχαν κάνει και οι δικοί μου γονείς. Γερές βάσεις για το μέλλον του και μια χαρούμενη σχολική ζωή. Εκπαιδευτήρια Όλγα Ντότη Οικονόμου. 45 χρόνια χτίζουμε γερά θεμέλια με γνώσεις και αξίες. Για πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τον Λεωνίδα Ραβανό, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε Παρασκευή το τελευταίο διάστημα, έτσι με ειδήσεις για τους φίλους αγρότες. Ξέρω ότι έχεις και ρεπορτάζ από την εκπομπή σου στο ραδιόφωνο. Αν δεν κάνω λάθος, είχες καλεσμένο τον κύριο Κασαπίδη. Καλησπέρα, Λεωνίδα. Γεια σου, Έλενα. Ναι, είχαμε καλεσμένο τον κύριο Κασαπίδη. Τα θέματα που ασχολούνται αυτή τη στιγμή οι αγρότες είναι το λεγόμενο πεντοχίλιαρο. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε ότι ξεκινήσαμε με 41 εκατομμύρια, πέσαμε στα 23. Αυτά είναι όλα ράδιο Αρβίλα, με συγχωρείς τώρα που το λέω στον αέρα. Την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή την εβδομάδα, έγινε μια τηλεδιάσκεψη που συμμετείχε ο Υπουργός Μάκης Βορύδης. Έλαβαν μέρος εκ μέρους των κτηνοτρόφων. Αυτά τα λεφτά, για να δώσουμε να καταλάβουν στους τηλεθεατές, είναι για το Πάσχα, για τους κτηνοτρόφους που πλήγηκαν από τα αμνοήφη, έτσι. Mm-hmm. Στην τηλεδιάσκεψη λοιπόν συμμετείχαν ο κύριος Κίρτσος, ο κύριος Πίτσας, ο κύριος Πρεβερέτος, ο κύριος Παλάσκας, με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων, Στέργιο Κίτσο, να εκφράζει την πεποίθησή του ότι τα χρήματα που εν τέλει θα δοθούν για τις απώλειες του Πάσχα θα είναι σίγουρα πάνω από 30 εκατομμύρια. Μίλησα για 41, μίλησα για 23. Τώρα κλείσαμε στα 30. Κάπου στη μέση τα 30. Μακάρι, λέει, να είναι και πολύ περισσότερα από ό,τι ανέφερε στη δηλώση του. Και μακάρι να είναι και 100 εκατομμύρια. Τώρα, όποιος πιστεύει ποιον, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω μία σιγή από το Υπουργείο. Ο προηγούμενος συνομιλητής μίλησε για εκλογές. Βλέπω και εγώ, μυρίζω εκλογές. Και το καθυστερούν όσο μπορούν, πιθανόν για τους γνωστούς λόγους, να δώσουν τα λεφτά στο τέλος για να είμαστε και πιο καλοί και ιστορίες. Βέβαια, ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη και δεν θυμάται τι γίνεται. Υπήρχε μια άλλη δήλωση του κυρίου Βορύδη, η οποία είχε μεγάλο ενδιαφέρον για μας τους αγρότες και ιδιαίτερα πάλι για τους κτηνοτρόφους. Είναι οι επιστροφές καταλογισμών, οι οποίες θέλουν οι κτηνοτρόφοι για την εξόφληση των παλιών εξισωτικών. Για να εξηγήσω, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, οι κτηνοτρόφοι έχουν καταλάβει, είναι το 2013-2014, είναι χρήματα τα οποία είχαν κοπεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από βοσκότουπους, που δεν είχαν ρυθμιστεί τότε με τους χάρτες τους δασικούς, και τελικά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα γίναγε πίσω τα λεφτά. Ο Υπουργός όμως με αυτή τη δήλωση, σε ερώτηση του κυρίου Βελόπουλου, του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, είπε: μην φανταστείτε ότι αυτά τα χρήματα θα έρθουν πίσω, γιατί κάποιοι κτηνοτρόφοι ζήτησαν να έρθουν άμεσα τα χρήματα τα οποία τους χρωστάνε. Και ο κύριος Βορύδης είπε ότι αυτά τα λεφτά, λέει, όπως δεν ήρθαν ποτέ, δεν θα έρθουν και ποτέ, γιατί θα πατήσουμε κάτι άλλο σε αντίστοιχο
καταλογισμό που μας έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιο άλλο πρόστιμο ουσιαστικά. Άρα αυτά τα ξεγράφουμε με την απάντηση του κυρίου Υπουργού. Άλλη μια σοβαρή είδηση είναι οι επιδοτήσεις, η ρύθμιση για επιδοτήσεις σε εκτάσεις εκχερσωμένες. Να πούμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε βγάλει μια απόφαση που έκοβε ουσιαστικά πάλι τις επιδοτήσεις από τους αγρότες. Η εκχέρσωση είναι ουσιαστικά, είχαμε ένα χωράφι και κλέβουμε και λίγο από το κοινοτικό για να καταλαβαίνει ο κόσμος, και το δηλώναμε από 3-4 στρέμματα, βάζαμε και άλλα 2 και το κάναμε 6. Είχαν κοπεί κάποιες επιδοτήσεις με τον ΑΠΚΠ. Από ό,τι φαίνεται σε αυτήν τη ρύθμιση η κυβέρνηση θα δώσει τις επιδοτήσεις. Μιλάμε για 350.000 στρέμματα σε όλη την Ελλάδα. Θα συνεχίσει να παραχωρεί τις επιδοτήσεις, αλλά ταυτόχρονα θα ζητήσει και τίμημα, δηλαδή ουσιαστικά θα ζητήσει ενίκιο. Έτσι, οπότε αυτό θα το υπολογίζουν όλοι οι αγρότες που έχουν τέτοιες περιπτώσεις. Βέβαια είναι σε αυτό το πράγμα εμπλέκεται και ο ΠΚΠ και θα συμφωνήσουν ουσιαστικά το πώς θα δοθεί και τι θα δοθεί. Αυτά επί των ειδήσεων. Εδώ βλέπουμε, σας ακούω, σας έβλεπα στην εκπομπή, οι Δήμοι όλοι για τον τουρισμό. Κανένας δεν αμφιβάλλει ότι όλοι οι πολίτες της Ελλάδας έχουν πληγεί, και εσείς οι ίδιοι σαν κανάλι έχετε πληγεί και εγώ ο ίδιος. Διάβασα ένα ωραίο άρθρο που ανέβασα στις προηγούμενες ημέρες και καλά κάνεις και το λες και μου δίνεις ωραία πάσα. Όλοι μιλάνε για το πόσο έχει πληγεί ο τουρισμός, δεν μιλάει κανένας για το πόσο έχει πληγεί ο πρωτογενής τομέας που είναι άμεσα συνυφασμένος. Όλα αυτά τα πράγματα, είτε είναι οροκυπευτικά, είτε είναι φέτα, είτε είναι ψάρια, είτε είναι κρέας, μένουν αδιάθετα αυτό το διάστημα που είναι κλειστές οι επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία. Για αυτούς τους ανθρώπους δεν μιλά κανείς για τη ζημιά που έχουν υποστεί. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν έχεις κλειστό ένα ξενοδοχείο, εκείνο το διάστημα δεν έχεις και τόσο πολλά έξοδα να τρέχουν. Όταν όμως πρέπει να ταΐσεις ζώα, όταν όμως πρέπει να πας στα χωράφια να τα ποτίσεις, να τα λιπάνεις και να τα περιποιηθείς, τα έξοδα τρέχουν και μετά δεν σου φτάνει αυτό. Πρέπει να πετάξεις και τη σοδειά σου. Να μείνουν αδιάθετα. Ναι. Όσο για τα ξενοδοχεία που λες, θα σου δώσω ένα νούμερο και θέλω τον κύριο Ρόζο που είναι γνώστης αυτής της κατάστασης. Εγώ δεν είμαι γνώστης, αλλά έχω μάθει ένα νούμερο το οποίο πραγματικά με εξοργίζει. Γιατί έχουμε πει εδώ πολλές φορές από την εκπομπή σου για υπηρετικά πρωινά, μιλάμε για το ελληνικό πρωινό, μιλάμε. Λοιπόν, μόλις το 7%, δεν μιλάω για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, γιατί Ήπειρος, και να βγάλουμε λίγο έξω την Ήπειρο από αυτό το νούμερο, δεν το πιστεύω για την Ήπειρο, γιατί είναι λίγες οι ξενοδοχειακές μεγάλες μονάδες ξένων συμφερόντων. Θα μιλήσουμε για την άλλη χώρα. Μόλις από το 7% του τζίρου λοιπόν των επιχειρήσεων αυτών δίνει χρήματα στον πρωτογενή τομέα. Και να πάμε και σε ένα μεγάλο νησί, το οποίο λέγεται Κρήτη, εκεί που είναι λίγο πιο ενωμένοι, όπως εμείς οι Πειρώτες αγαπιόμαστε πιο πολύ και στηρίζουν τον τόπο τους, εκεί φτάνει αυτό το νούμερο μόλις 13%. Δηλαδή, ουσιαστικά, στο πρωινό τους, από τα 100 ευρώ μόνο τα 13 χρησιμοποιούν για τη σύντηση. Το υπόλοιπο νούμερο πηγαίνει στο εξωτερικό. Λέμε όλους, να και μια ωραία πάσα, ας πούμε, εδώ στους κυβερνητικούς πολιτικούς μας, που λένε να στηρίξουν τον τουρισμό. Ποιο να στηρίξουμε? Να στηρίξουμε τον τουρισμό, ο οποίος είναι ένα ξενοδοχείο ξένων συμφερόντων, ο οποίος φέρνει εισαγόμενους τέτοιους υπαλλήλους που κάνουν την πρακτική τους. Θα σου αναφέρω στη Χαλκιδική, υπάρχουν άτομα που κάνουν πρακτική σε ξενοδοχειακά επαγγέλματα και δουλεύουν για 2 κατοστάρικα. Έτσι, αυτό είναι και για τα εργασιακά επαγγέλματα των Ελλήνων. Αν είναι να καταντήσουμε να δουλεύουμε για 2 κατοστάρικα, εκπληρώνουμε τα ντερά μας, με συγχωρείς. Να κάνουμε μαθητεία, ναι. Και όλα τα κέρδη να πηγαίνουν στο εξωτερικό, να μας λείπει αυτό. Όχι, να πάνε, δεν αμφιβάλλει κανένας, δεν απαγορεύσει κανένα να κερδίζει. Η δουλειά είναι πώς θα μπει φρένο σε αυτό το πράγμα που λέγεται, δηλαδή η επιχείρηση πληγήσα. Ποια είναι η πληγήσα επιχείρηση, η ελληνική? Η επιχείρηση, το ελληνικό κράτος θα αποζημιώσει τις ελληνικές επιχειρήσεις ή τις ξένων, των ξένων συμφερόντων? Ένα το κρατούμενο. Αυτό ισχύει και το είχα πει και στην προηγούμενη κουμπί και για τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι του πρωτογενή τομέα. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο ένας τυροκόμος τοπικός, ο οποίος ζει και εργάζεται και χαλάει και χρήματα στην τοπική κοινωνία, από έναν άλλον επαγγελματία με πολυεθνικές προδιαγραφές, ο οποίος δραστηριοποιείται είτε στην Ήπειρο είτε σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι το ίδιο.
Πρέπει να το προσέξει λοιπόν αυτό το κράτος. Τώρα να πω και το παραπονό μου που λέγαμε για τους Δήμους. Είδαμε ημερίδες, είχαμε και εδώ στην Πρεζενία ημερίδα για τον τουρισμό. Εγώ θέλω να ρωτήσω, όχι εσένα, γιατί σίγουρα θα συμφωνείς μαζί μου. Αυτοί οι αντιδήμαρχοι αγροτικής ανάπτυξης, γιατί υπάρχουν, έτσι για να λέμε ότι έχουμε. Υπάρχουν. Το τμήμα αγροτικής ανάπτυξης στους Δήμους, γιατί υπάρχει. Είναι για τα λουλούδια. Γιατί εγώ ξέρω ότι δεν υπάρχουν σε όλους τους Δήμους. Εμείς έχουμε, δόξα στον Θεό, έχουμε. Η Άρτα, από ό,τι γνωρίζω, ξέρω, έχει. Τελικά είναι μόνο για τα δέσποτα, γιατί εδώ στην Πρέβεζα έχουμε τελευταία, τσακωνόμαστε για τα δέσποτα. Που είναι ένα πραγματικά ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτός ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος αγροτικής ανάπτυξης, γιατί έχει μπει εκεί? Για να κλαδεύει τα δέντρα και να λέει τι ωραία κλάδεψαμε ένα δέντρο? Ή να βάζει λουλούδια στα παρτέρια? Πράγμα πολύ όμορφο. Και συμφωνώ και να το κάνουμε. Λοιπόν, οι αντιδήμαρχοι αγροτικής ανάπτυξης, τα τμήματα αγροτικής ανάπτυξης, έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Θα ήθελα να δω από τους Δήμους όλης της Ηπείρου μια ανάλογη εκδήλωση, μια ημερίδα για τον τρόπο ανάκαμψης του πρωτογενή τομέα. Η Ήπειρος ποτέ δεν ζούσε από τον τουρισμό και όπως προανέφερε και ο προηγούμενος συνομιλητής σου, έχουμε μικρές ξενοδοχειακές μονάδες και όχι τεράστιες μονάδες. Το μόνο που έχουμε είναι όμορφο μέρος το οποίο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, αλλά έχουμε και περισσότερα από όλα έχουμε την πρωτογενή παραγωγή. Είτε λέγεται αλληλεία, είτε λέγεται κτηνοτροφία, είτε λέγεται γεωργία. Αυτά τα τρία πράγματα, εκτός από τον Περιφερειάρχη, ο οποίος ασχολείται πραγματικά ο άνθρωπος, έτσι, δεν είδε κανέναν άλλον να ασχοληθεί. Και ο κ. Κασαπίδης αυτό έκανε. Έστειλε προτάσεις στην κεντρική διοίκηση το πώς θα αντιμετωπίσουμε. Μην ξεχνάτε τη δήλωσή του, πάρτε καμιά κότα το χειμώνα για να επιβιώσουμε. Έτσι, αυτά τα πράγματα είμαστε κοντά και ο σοφός λαό μας λέει πρέπει να αποκτήσουμε γρήγορα τα αγαθά που δεν έχουμε για να επιβιώσουμε. Πιστεύω ότι αν ουσιαστικά συντονιστούμε και με τη βοήθεια των δημάρχων και των αντιδημάρχων, θα είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση. Δεν μπορεί να τσακώνονται αν θα πάνε τα παιδάκια στο σχολείο ή όχι, και δεν θα πάρω θέση γι' αυτό, όταν οι νέοι αγρότες δεν έχουν κάνει εκπαίδευση για να πληρωθούν. Έτσι. Δηλαδή, θα εκεί κανένας δεν σκέφτηκε και να κάνει μια τηλεδιάσκεψη. Στην εκπομπή, μπορεί και να την είδες στην εκπομπή τις προηγούμενες ημέρες, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείς. Τα είπε όλα με μία λέξη ο κύριος Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, που είναι άνθρωπος από το χώρο της εστίασης με εστιατόρια, και γύρισε και είπε: νομίζω ότι πλέον πρέπει να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Είδαμε ότι μέσα σε αυτή την κρίση ότι ο τουρισμός δεν φτάνει και να στραφούμε στον πρωτογενή τομέα. Το λένε οι ίδιοι άνθρωποι που ασχολούνται με την εστίαση και τον τουρισμό. Που ο τουρισμός, έτσι και η εστίαση πάνε μαζί, είναι αλληλένδετα, όπως είναι και ο πρωτογενής τομέας. Αλλά όταν το λένε οι άνθρωποι αυτοί, έχει μια άλλη βαρύτητα. Ελπίζω η πολιτεία να τους ακούσει. Και όχι μόνο η πολιτεία. Να αναφερθούμε στο δικό μας κομμάτι που πάντα κατακρίνω τη δικιά μας τάση. Ακόμα και τώρα, δηλαδή να σας δώσω καταλάβεις και άλλη μια πληροφορία που έχω. Μια ομάδα από την Κρήτη αποσχίστηκε από κάποιους άλλους και διεκδικεί κάτι διαφορετικό. Ένα παράδειγμα για να καταλάβουν οι τηλεθεατές. Τρεις συνεταιρισμοί στην Πρέβεζα που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο. Κάναν τρεις διαφορετικές συναντήσεις με τον Υπουργό για να του εκθέσουν τα προβλήματά τους. Λες και τα προβλήματα του κάθε συνεταιρισμού είναι διαφορετικά από το άλλο. Από εκεί θα καταλάβεις. Ναι. Είπαμε, όταν δεν θα φύγουν τα χρώματα, οι ταμπέλες και τα κόμματα από τους συνεταιρισμούς, μόνο τότε θα πάμε μπροστά. Τι να πεις, όμως αυτή η χώρα δεν αλλάζει. Όπως και πάντοτε, υπήρχαν έτσι μας έχουν μείνει τα κατάλοιπα του εμφυλίου. Αυτό το σαράκι, αυτό το να διχαστούμε, να τσακωθούμε κλπ. Τέλος πάντων, τι να πεις, ελπίζω κάποια στιγμή να φτάσουμε στο σημείο να συζητάμε και να μην μας απασχολούν τέτοια πράγματα. Θέλω να κλείσουμε με ένα δικό σου μήνυμα. Το μήνυμα είναι πρέπει να αλλάξουμε μοντέλο, όπως είπε και ο κ. Καβαλάς, και να ασχοληθούμε πραγματικά με αυτό που έκανε ο τόπος μας εδώ και 30 και 50 και 100 χρόνια και ξεπέρασε πολύ δυσκολότερες συνθήκες από τις σημερινές. Χωρίς κινητά, χωρίς τεχνολογία, χωρίς επικοινωνίες, χωρίς ιατρική. Οικογενειακή αυτάρκεια και αυτάρκεια αγροτικών προϊόντων στον πρωτογενή τομέα άμεσα για να επιβιώσουμε. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, θα έχουμε πολύ δύσκολο χειμώνα, χωρίς να θέλω να πω στους ανθρώπους ότι θα περάσουμε τέλεια. Θα περάσουμε δύσκολα, αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε, αρκεί να το πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι και πόσο μάλλον οι πολιτικοί που μας κυβερνούν. Πολύ καλά τα λες.
Θα σε ευχαριστήσω, θα τα πούμε και από εβδομάδα εννοείται. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα στην Πρέβεζα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Να είσαι καλά, Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, αμέσως μετά σας έλεγα θα πάμε και θα μιλήσουμε για την εθελοντική αιμοδοσία και πραγματικά τι καλύτερο, θα μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε, από το να προσφέρεις 5-10 λεπτά από το χρόνο σου και λίγο αίμα που αν η σιγή σου περισσεύει για να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή. Είναι τεράστιες οι ανάγκες. Είδαμε ότι έγιναν πάρα πολλά καλέσματα το προηγούμενο διάστημα και εν μέσω πανδημίας από τα νοσοκομεία της πόλης, από συλλόγους, από φορείς, για να ανταποκριθεί ο κόσμος σε εθελοντικές αιμοδοσίες, αιμοληψίες. Έγιναν πολλές, ανταποκρίθηκε πραγματικά αρκετά μεγάλος αριθμός κόσμου και πρέπει να πω κιόλας, κάπου διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες, μιας και είχαμε τη σύνδεση με την Πρέβεζα και ξέρω ότι μας ακούτε πάρα πολύ, και μια προσπάθεια που έγινε και σπάσανε ρεκόρ στην Πρέβεζα με πρωτοβουλία εκεί ενός Πρεβεζάνου, που βγαίνει πάντα μπροστά σε τέτοια θέματα, μαζέψανε γύρω στις 70-75, αν δεν κάνω λάθος, φιάλες αίματος. Μπράβο τους, αξίζουν συγχαρητήρια για όλο αυτό που κάνουν. Συγχαρητήρια αξίζει βέβαια και ο κάθε σύλλογος έτσι, που καλεί σε τέτοιες δράσεις και σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως την κυρία Ελίζα Μπατζάκα. Είναι μέλος της ΦΟΕΑ, της φοιτητικής ομάδας εθελοντών αιμοδοτών του Πανεπιστημίου μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και θα μιλήσουμε για την αυριανή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι αύριο είναι η εθελοντική σας αιμοδοσία. Πού ακριβώς, κυρία Μπατζάκα? Ναι, ναι. Είναι στην αίθουσα Χατζή, στα παλιά σφαγεία. Mm-hmm. Προφανώς καλούμε όλη την πόλη να συμμετέχει. Προφανώς όσο περισσότερος κόσμος, τόσο το καλύτερο. Γιατί και με βάση και με το όσο συμβαίνουν τώρα με τον κορονοϊό, υπάρχει πάρα πολύ μικρή προσέλευση αιμοδοτών στα νοσοκομεία. Συνεπώς, όσο το δυνατόν περισσότερο, τόσο το καλύτερο για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες που υπάρχουν. Είναι αυτή η αλήθεια ότι ο κόσμος φοβάται μέσω κορονοϊού έτσι να επισκεφθεί τα τμήματα εθελοντικής αιμοδοσίας των πανεπιστημίων και οι ανάγκες είναι αυξημένες και ειδικά το τελευταίο διάστημα από όταν επιστρέφουν σταδιακά στην κανονικότητά τους, στην παλιά τους, στην πρώτερη κατάσταση και τα χειρουργεία και τα έκτακτα των νοσοκομείων όπου χρειάζονται πολλές φιάλες αίματος. Ούτως ή άλλως, υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες, όπως ας πούμε άνθρωποι με μεσογειακή αναιμία, που μπορεί να χρειάζονται αίμα και είτε υπάρχει κάποια, δηλαδή κάθε μήνα διαφορετικά περιστατικά, ή άνθρωποι με τροχαία ατυχήματα, με εργατικά ατυχήματα, που η Ελλάδα ειδικά ας πούμε, έχει πολλά τέτοια περιστατικά επίσης. Οπότε είναι καλό να έχουμε στο μυαλό μας ότι είτε επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα, είτε βρισκόμαστε εν μέσω κορονοϊού ας πούμε, ή οποιοδήποτε άλλο ιού, μπορεί αύριο εμείς οι ίδιοι να χρειαστούμε αίμα ή κάποια βοήθεια. Οπότε είναι καλό να ενεργούμε πριν να υπάρξει καν ανάγκη. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε και εμείς, σαν εθελοντές ας πούμε, που ανήκουμε στην ομάδα, και κάθε πολίτης ξεχωριστά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε. Ειδικά, ας πούμε, τώρα και εν μέσω πανδημίας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και πρέπει να πούμε ένα μπράβο στη ΦΟΕΑ, που παρόλο που έφυγαν αρκετοί φοιτητές αυτό το διάστημα, εσείς δεν σταματήσατε και όσοι μείνατε πίσω, έτσι κρατούσατε ανοιχτή την ομάδα, κάνατε αιμοληψίες, αιμοδοσίες. Είναι σημαντικό αυτό το μήνυμα που περάσατε. Ναι, ισχύει ότι αρκετά το δουλέψαμε και όσο κράτησε, ας πούμε, και ο ιός. Ισχύει ότι κάναμε και μία αιμοδοσία πάλι στα σφαγεία, στα παλιά σφαγεία, στην αρχή έτσι, της όλης κατάστασης, που ήταν πάρα πολύ θετική και η αντίδραση και η αντιμετώπιση του κόσμου. Δηλαδή, ήρθε κόσμος, παρόλο που είχαν πάρθει και τότε κάποια μέτρα. Προφανώς και εμείς προσπαθήσαμε όσο μπορούμε να κρατήσουμε τις αποστάσεις με μάσκες και ούτω καθεξής και με τους γιατρούς που υπήρχαν εκεί. Τώρα, προφανώς, και εμείς, σαν φοιτητές, ας πούμε, ακόμη και όσοι φύγανε λόγω του ιού επιστρέφουνε, είτε σήμερα, ας πούμε, είτε χθες, για να μπορέσουν να είναι αύριο στην αιμοδοσία. Και αφού, ας πούμε, υπάρχουν φοιτητές που γυρνάνε από τις πόλεις τους για να παρευρεθούν, ας πούμε, σε κάτι τέτοιο, καλό είναι και όποιος είναι στα Γιάννενα, ας πούμε, και μένει εδώ, να χαρίσει, ας πούμε, 10 λεπτά από τη ζωή του για να καταφέρει, ας πούμε, να κερδίσει λίγη ακόμα ζωή κάποιος που μπορεί να την έχει ανάγκη ή οτιδήποτε τέτοιο.
Έχετε δίκιο. Να πούμε ότι δεν καλείτε μόνο τους φοιτητές ή τους νέους ανθρώπους. Ναι, προφανώς. Από 18 και άνω μπορεί ο καθένας να εμποδοτήσει εφόσον είναι υγιής. Του γίνονται άλλωστε και κάποιος τυπικός έλεγχος γίνεται. Υπάρχει γιατρός στις αιμοδοσίες σας. Ναι, βέβαια. Αλλά θέλουμε και όλους τους γιαννιώτες. Όποιος μπορεί και είναι ήδη εθελοντής αιμοδότηση, θέλει να γίνει, μπορεί να περάσει από την αιμοδοσία σας και να πάρει πληροφορίες. Ναι, εννοείται. Και να μιλήσει και με τους γιατρούς, αρκεί να έχει συμπληρώσει το τρίμηνο, αν έχει ξαναμοδοτήσει το τρίμηνο σχετικά με τους άντρες και το τετράμηνο με τις γυναίκες, ώστε να μπορέσει να ξαναμοδοτήσει. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι. Έχει περάσει, Ελίζα μου, έτσι, η φιλοσοφία αυτή στους νέους ανθρώπους, στα νέα τα παιδιά, που συναναστρέφεστε, που είστε παρέες στο πανεπιστήμιο. Παλιότερα δεν ήταν τόσο διαδεδομένο και υπήρχαν ταμπού. Τώρα πιο εύκολα θα προσεγγίσετε κι εσείς κάποιο παιδί για να το ενημερώσετε και θα δείτε και την ανταπόκριση μετέπειτα. Ισχύει ότι μπορεί να υπάρχει ένας δισταγμός, επειδή έχει να κάνει και με θέματα υγείας, για παράδειγμα. Αλλά ως ομάδα επιδιώκουμε όσο το δυνατό περισσότερο να κάνουμε και ενημερώσεις σε τμήματα, ώστε οι φοιτητές να γνωρίζουν ακριβώς τη διαδικασία, ώστε να μην υπάρχει κάποιος φόβος σχετικά με το τι θα γίνει αν έρθει για να αιμοδοτήσει. Κατευθείαν γνωρίζει ότι θα του ζητηθεί να δώσει κάποια στοιχεία, να δώσει κάποια ιατρικά στοιχεία κατά κύριο λόγο, σε σχέση με την υγεία του, ας πούμε. Και είναι μια διαδικασία που απλά διαρκεί 10 λεπτά και είναι πολύ ασφαλής. Οπότε και οι φοιτές έχουν αρχίσει να νιώθουν, επειδή ακριβώς κάνουμε και αιμοδοσίες κάθε εβδομάδα, αν όλα πάνε όπως το θέλουμε, ας πούμε, και στο πανεπιστήμιο, στα γραφεία μας. Είναι κάπως πιο εύκολο να προσεγγίσουμε τους φοιτές, ακριβώς γιατί έρχομαστε και σε μια επαφή μαζί τους, μέσω των ενημερώσεων, ας πούμε, και των γραφείων των ίδιων που μπορούν να απευθυνθούν. Βλέπετε στις νέες γενιές και στα νέα παιδιά, έτσι, να έχει περάσει αυτό και από την οικογένεια, ή ακόμη υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα ή δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή με το αντικείμενο αυτό? Το συναντάτε και αυτό? Σίγουρα όσο περνάνε τα χρόνια, οι νέες γενιές είναι πολύ πιο ανοιχτές στο να δεχτούν, ας πούμε, να συμμετάσχουν σε κάτι τέτοιο. Τώρα σίγουρα παίζει και ρόλο η οικογένεια. Αλλά συνήθως έχει να κάνει με το πόσο καλά ενημερωμένος είναι κάποιος και με το πόσο ανοιχτός είναι στο να δεχτεί και μια ενημέρωση και στο να δεχτεί και μια συμμετοχή, ας πούμε, σε μια τέτοια κατάσταση όπως είναι η αιμοδοσία. Μάλιστα. Αυτό. Θέλω να καλέσουμε έτσι για ακόμη μια φορά όλο τον κόσμο. Αν μπορεί αύριο, από τι ώρα θα είστε στον Πολυχώρο, Δημήτρης Χατζής? Αύριο θα είμαστε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Πολύ ωραία. Θα είναι αρμόδιοι γιατροί, θα έχουν υπαρθεί όλα τα μέτρα σχετικά με τον κορονοϊό. Και θα είμαστε και αρκετοί εθελοντές. Καλούμε προφανώς όλη την πόλη να συμμετάσχει, όσο το δυνατό περισσότερο, τόσο το καλύτερο. Αυτό, ναι. Ας είναι όλοι και όσοι μπορούν τουλάχιστον να είναι εκεί από τις 9, είπαμε, μέχρι τις 2 στα Παλαιά Σφαγεία, για να στηρίξουμε την προσπάθεια και την, και όλη αυτό, έτσι, την ωραία πρωτοβουλία και την ωραία διάθεση που έχει η φοιτητική ομάδα εθελοντών αιμοδοτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή σας συνέχεια. Λοιπόν, πριν πάω στον επόμενο καλεσμένο μας, τον οποίο θα συναντήσουμε τηλεφωνικά, και είναι ο Βαγγέλης Γευτόπουλος, θα διαβάσω ένα μήνυμα που μου ήρθε από τον κύριο Στέφανο Βασιλιάδη. Είναι μία πρόταση προς τη Δημοτική Αρχή και θέλει έτσι να τη μοιραστούμε δημόσια μαζί σας. Με αφορμή τα μέτρα κυκλοφορίας από την πλατεία Μαβίλη μέχρι και την Παιδική Χαρά στα Παλαιά Σφαγεία, θέλω να καταθέσω, λέει, μία σκέψη προς τη Δημοτική Αρχή. Πρώτον, στο κάστρο μένουν περισσότεροι από 2.500 κάτοικοι. Προβλέπεται μένει έξοδος, αλλά δεν προβλέπεται είσοδος παρά μόνο από την κεντρική πύλη και την νοτιοανατολική πύλη στον Άκα. Δεύτερον, κλείνοντας τη Διονυσίου Φιλοσόφου, φρακάρει όλη η Κουντουριώτη με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση και η ουρά να φτάνει μέχρι τουλάχιστον το παλαιό Χατζικώστα. Για να βγει κανείς στο Κουρμανιό, χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος και μεγάλη ταλαιπωρία για τους Καστερινούς και όχι μόνο. Τρίτον, λέει, δόξα τω Θεώ, από την πλατεία Μαβίλη μέχρι την Παιδική Χαρά στο τέλος της Γαριβάλδη υπάρχει πέρα αρκετός χώρος για τους περιπατητές, εκτός από ένα μικρό κομμάτι 50 μέτρων στην Κυραφροσύνη. Η πρόταση από ένα παλιό Καστρινό που η οικογένειά του ζει μέσα στο κάστρο από το 1930 και έχει ζήσει και παλιά τις προσωρινές πεζοδρομήσεις, είναι η Πατριάρχου Ευαγγελίδη, καθώς και το κομμάτι του δρόμου από την πλατεία Μαβίλη μέχρι τη Διονυσίου Φιλοσόφου να λειτουργεί όπως και τώρα, να γίνει διαγράμμιση στο μέσον της οδού Διονυσίου Φιλοσόφου, τα αυτοκίνητα να κινούνται αυστηρά μόνο στη δεξιά λωρίδα του δρόμου και βέβαια να απαγορεύεται αυστηρά το παρκάρισμα στη Διονυσίου Φιλοσόφου εκτός ειδικών και καταστάσεων, παραδείγματος χάρη για τα ΑΜΕΑ. Αυτά από τον κύριο Στέφανο Βασιλιάδη, επίτιμο πρόεδρο κατοίκων και φίλων του Κάστρου.
Είναι πραγματικά ωραία η άποψή σας και ωραία η πρόταση. Εμείς την καταθέσαμε δημόσια και ελπίζω να την ακούσουν και από τη Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, έχετε δίκιο γιατί ανακύπτει ένα ζήτημα εκεί. Αν υπάρχει διάθεση, μπορούμε έτσι να υπάρχουν και μεσοβέζικες λύσεις και να καλύπτονται όλοι. Και οι πεζοί και οι ποδηλάτες που θέλουν έτσι περισσότερο δημόσιο και ελεύθερο χώρο, όπως και οι άνθρωποι που μένουν είτε μέσα στο κάστρο, είτε που κινούνται με τα αυτοκίνητά τους και ίσως ταλαιπωρούνται το τελευταίο διάστημα. Αν θέλουμε, υπάρχει τρόπος, έτσι και τον προτείνει ο κύριος Βασιλιάδης. Σας ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Βαγγέλη Γιφτόπουλο, να δούμε τι γίνεται με τον Μπαζιάννενα. Νομίζω ξεκίνησαν οι προπονήσεις. Έτσι, Βαγγέλη, έγιναν όλοι οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Βγήκαν καλά τα αποτελέσματα, κανείς με κορονοϊό στον Μπαζιάννενα, οπότε επιστρέψανε στο γήπεδο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Έλληνα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές της εκπομπής. Είναι αλήθεια ότι αρχίζει πάλι η ζωή να επανέρχεται στον Μπαζιάννενα μετά από αρκετό διάστημα. Να σας πω ότι το τελευταίο μάτς που είχε γίνει ήταν με την Κέρκυρα στις 7 Μαρτίου, στους Άδες Δοσημάδες. Κέρδισε ο Μπαζιάννενα 4-1. Έκανε 2-3 προπονήσεις, γιατί ήταν μετά. Η πρώτη τελευταία αγωνιστική ήταν να παίξει στην Άρτα με την Αθλητική Ένωση Καραϊσκάκης. Είχαμε το κλείσιμο, την απαγόρευση προπονήσεων και αγώνων λόγω του γνωστού θέματος με την πανδημία. Και τώρα από χθες ο Μπαζιάννενα επέστρεψε και πάλι στους αγωνιστικούς χώρους. Βέβαια, οι προπονήσεις αυτές που γίνονται τώρα, χθες και σήμερα, και θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, δεν έχουν καμία σχέση με τις προπονήσεις που γινόταν πριν από τον κορονοϊό, την εποχή του κορονοϊού. Γιατί τώρα τηρούνται κάποιοι κανόνες που επιβάλλουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Δηλαδή, οι ποδοσφαιριστές γυμνάζονται ανά γκρουπ 6 έως 8 ατόμων, κρατούν τις αποστάσεις, δεν έχουν καμία επαφή μεταξύ τους, δεν χρησιμοποιούν κανένα κοινόχρηστο χώρο του γυμναστηρίου, του ΠΕΑΚΙ δηλαδή που γίνεται προπονήσεις. Και νομίζω ότι ο καθένας έχει και τη δική του μπάλα, πρέπει να έχουν και δικές τους μπάλες. Τα πάντα. Πηγαίνουν ντυμένοι από το σπίτι τους με την αθλητική στολή στο γήπεδο, από συγκεκριμένη είσοδο. Φεύγουν πάλι με την αθλητική τους στολή στο σπίτι για να κάνουν μπάνι, γιατί δεν χρησιμοποιούν ποτέ ούτε τουαλέτες, ούτε λουτρά, ούτε τίποτα κοινόχρηστο στο προπονητικό κέντρο. Εντάξει, και διάμεσα των προπονήσεων με γκρουπ γίνονται απολυμάνσεις. Τα τεστ για το κορονοϊό θα γίνονται συχνά, για να βλέπουν την εικόνα της ομάδος. Μέχρι τώρα δηλαδή, εντάξει, ήταν όλα καλά, ήταν όλα αρνητικά τα τεστ, ξεκίνησε ο Μπαζιάννενα, τα πρωτόκολλα εφαρμόζονται. Εντάξει, βέβαια, είπα και πριν ότι ζούμε πρωτόκολλες καταστάσεις, όπως και οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο, αλλά προκειμένου όπως ήταν πριν, να κάνουν οι παίκτες μόνοι τους ατομικές προπονήσεις σε υπαίθριους χώρους, νομίζω τώρα είναι πολύ καλύτερα να γίνεται η προπόνηση στο γήπεδο με την υπόλοιπη ομάδα, ασχέτως ας πούμε δεν είναι όλοι μαζί οι ποδοσφαιριστές και κρατούν αποστάσεις. Ανεβάνει και η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών, γιατί παίρνουν ένα μήνυμα ότι η ζωή επιστρέφει στο ποδόσφαιρο, όπως γίνεται και στους υπόλοιπους τομείς της κοινωνίας μας. Όπως ανοίγει σιγά σιγά η αγορά και παίρνει μπροστά η μηχανή, κάπως έτσι θα ξεκινήσει και το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός σταδιακά θα γίνει η επανέναξη των δραστηριοτήτων. Ο ΠΑΣ λοιπόν ήταν η πρώτη ομάδα του Super League 2 που ξεκίνησε προπονήσεις και νομίζω ότι παρέσυρε και πολλές άλλες ομάδες, γιατί ήδη από σήμερα έχει πρώτη συγκέντρωση η ΑΕΚ Καραϊσκάκης, θα ξεκινήσει προπονήσεις, το ίδιο ο Λεβαδιακός, το ίδιο ο Απόλλων Λάρισας, το ίδιο τα Χανιά, ενώ πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε και η Παναχαϊκή τον υγειονομικό υπεύθυνο, τον γιατρό της ομάδος, για να ξεκινήσει και αυτή προπονήσεις. Υπάρχει μια διαφοροποίηση μόνο από τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση. Όταν είχαν ξεκινήσει πριν από 15 μέρες οι προπονήσεις των ομάδων της Super League 1, ο Απόλλωνας τότε βγήκε και δήλωσε ότι θα κάνει καθώς προπονήσεις, ασχέτως αν τότε η κυβέρνηση, τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Υγείας δεν είχαν επιτρέψει στις ομάδες Super League 2 να κάνουν προπονήσεις. Μετά άλλαξε άποψη, είπε ότι δεν θα κάνει προπονήσεις και τώρα λέει ότι δεν θα κατεβεί για προπονήσεις, γιατί οι ξένοι ποδοσφαιριστές αρνούνται να συμμετάσχουν σε αγώνες και η ΠΑΕ από όλο λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να λάβουμε καμία ευθύνη αν προσβεί κάποιος ποδοσφαιριστής από τον κορονοϊό ή τραυματιστεί στους αγωνιστικούς χώρους. Τώρα βέβαια όλες οι ομάδες ξεκινούν προπονήσεις, αν τηρούν τα πρωτόκολλα νομίζω ότι εντάξει, για να λέει ας πούμε το κράτος, οι επιστήμονες που χειρίζουν τα θέματα αυτά
οι λοιμοξιολόγοι, οι γιατροί, οι εμπειρογνώμονες κτλ. Ότι μπορούν να γίνουν προπονήσεις με αυτούς τους κανόνες σημαίνει ότι. Εδώ θέλουν όλα να πιστέψουν τα παιδάκια στα σχολεία και... που δεν τους. Ακριβώς. Έτσι που δεν ξέρουν ακόμα, είναι πολύ μικρά για να τα μπορέσει να τα βάλει σε κουτάκια και σε καλούπια και σε κανόνες. Και πάλι θα το προσπαθήσουν. Τώρα μεγάλοι ενήλικες άνθρωποι, αθλητές, επαγγελματίες, τι να πω. Κάτι άλλο που δηλώνει μάλλον, Βαγγέλη, η στάση του Απόλλωνα Σμύρνης. Εκτός και αν υπάρχουν προβλήματα, εκτός και αν είχε ζητηθεί στους παίχτες να μειώσουν έτσι τα συμβόλαιά τους, τις απολαβές τους, όχι, και υπάρχει μια γκρίνια. Δεν έχει. Ο Απόλλωνα Σμύρνης είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει οικονομικό θέμα. Ναι. Είναι ο κύριος Μονεβασίδης, ο οποίος είναι ισχυρός οικονομικός παράγοντας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει θέμα οικονομικό. Ενδεχομένως τώρα ο Απόλλων με την τακτική αυτή να ασκεί κάποια πίεση να γίνει, για να γίνει αναδιάρθρωση. Δηλαδή Μάλιστα. να γίνουν οι ομάδες στη Super League 1 από 14-16. Οπότε να μην πέσει ούτε ο Πανιόνιος ούτε ο Λεβαδιακός, ο Πανετολικός, και να ανεβούν οι δύο πρώτες ομάδες, ο Πας Γιάννα και ο Απόλλων Σμύρνης, απευθείας στη Super League 1. Ίσως δηλαδή να γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά στο θέμα της αναδιάρθρωσης, το θέμα της αναδιάρθρωσης είναι υπαρκτό, έχει συζητηθεί, αλλά υπάρχει μια αντίδραση από την ΟΒΑ, από το συνδρομητικό κανάλι, δεν θέλει αύξηση ομάδων, γιατί ενδεχομένως και αυτή θα κληθεί να καλύψει όλα αυτά τα συμβόλαια όλων των ομάδων, που είναι νομίζω πολύ μεγάλα. Τις προηγούμενες χρονές βέβαια υπήρχε η ΜΑΜΑΕΡ, όποιες ομάδες δεν είχαν τηλεοπτικό συμβόλαιο, πήγαιναν και έκαναν τη συμβόλαια με την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ όμως, από ό,τι διάβασα, και είναι στις προθέσεις του οργάνου της διοίκησης ΕΡΤ, ότι σιγά σιγά θα αποστασιοποιηθεί από την μεγάλη κατηγορία. Δεν θα δείχνει, δηλαδή, δεν θα δείχνει αγώνες Super League 1 όπως έδειχνε, όπως είχε τον Άρη, τον Παναθηναϊκό, τον Πανετολικό κτλ. Τη Λαμία, τη Ξάνθη. Θα προσπαθήσει να δείχνει μόνο ομάδες από τη Β' και τη Γ' εθνική κατηγορία, να ενισχύει δηλαδή τα μικρότερα σωματεία. Άρα λοιπόν, αν υπάρξει κεντρική διαχείριση στη Super League 1 και γίνουν 16 ομάδες, θα πρέπει η ΝΟΒΑ να καλύψει 16 συμβόλαια. Τα συμβόλαια των 16 ομάδων. Νομίζω ότι είναι δύσκολο αυτό και αφού αντιδράει η ΝΟΒΑ, νομίζω ότι ο λόγος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είναι ο τηλεοπτικός πάροχος. Δηλαδή και στις μικρομεσαίες ομάδες, στη μεγάλη κατηγορία, το τηλεοπτικό συμβόλαιο είναι ίσως η μεγαλύτερη πηγή εσόδων. Χωρίς τηλεοπτικό συμβόλαιο δεν μπορούν να επιζήσουν οι ομάδες. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι βλέπω λίγο δύσκολο. Τώρα βέβαια είπα και άλλες φορές ότι είναι δύσκολο και στη Super League 2 να γίνουν 12 αγωνιστικές. Γιατί υπολείπονται δύο αγωνιστικές για να τελειώσει κανονικά η ροή του πρωταθλήματος των 22 αγωνιστικών. Έγιναν 20, επομένως άλλες 2. Και μετά θα πρέπει να γίνουν τα play-off, τα play-out, που στα play-off θα συμμετάσχουν οι 6 πρώτες ομάδες για να παίξουν μεταξύ τους εντός και εκτός έδρας. Είναι άλλα 10 παιχνίδια, συνολικά 12. Τώρα, αν ξεκινήσει η Super League 1, όπως λέει, 6 με 7 Ιουνίου, αυτή είναι η απόφαση πήρε η Super League 1, να γίνει σέντρα 6 με 7 Ιουνίου, αλλά η κυβέρνηση ακόμα δεν έδωσε το πράσινο φως. Δεν έναψε το πράσινο φως. Υπάρχουν ακόμα επιφυλάξεις. Αν όμως ξεκινήσει 6-7 η 1 Λίγκα, τότε η Super League 2, που είναι ο Πας Γιάννα Β' Εθνική δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσει μετά από 15 μέρες, δηλαδή στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Δεν βγαίνουν 12 αγώνες, θα πρέπει να παίξουν και Αύγουστο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και ιδιαίτερα επώδυνο καλοκαίρι, δηλαδή να παίζεις με καύσωνα Τετάρτη ή Κυριακή. Άρα μία λύση υπάρχει, να γίνουν δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος, και τα play-off, να μην γίνουν διπλοί αγώνες στα play-off, να γίνουν μονοί αγώνες, δηλαδή οι ομάδες να παίξουν μεταξύ τους από μία φορά, είτε σε ουδέτερο γήπεδο, ας παίξει σε ουδέτερο γήπεδο. Οπότε θα μειωθούν οι αγωνιστικές από 12 σε 7. Οι 7, αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, λέω πάντα το αν, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει, τότε μπορεί μέχρι τέλος, δηλαδή Ιουλίου, να τελειώσουν οι αγώνες, να αναδεχθούν οι πρωταθλητές, οι ομάδες που θα ανεβούν, οι ομάδες που θα πέσουν, και μετά οι ποδοσφαιριστές να ξεκουραστούν τουλάχιστον 15-20 μέρες μέχρι 20 Αυγούστου για να ετοιμαστούν για τη νέα σεζόν. Κάπως έτσι δηλαδή τα σκέφτονται, αλλά ακόμα όμως είναι πάρα πολύ νωρίς. Επί του παρόντος νομίζω ότι θα ξεκινήσουν κάποιες ομάδες προπονήσεις, 6-7, αλλά οι υπόλοιπες δεν νομίζω να ξεκινήσουν προπονήσεις, γιατί υπάρχει και ένα οικονομικό κόστος για να τηρηθούν τα πρωτόκολλα, από λοιμάσεις, τα τεστ κτλ. Όλα αυτά έχουν οικονομικό κόστος. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι. Για κάποια ομάδα που δεν έχει αξιώσεις να ανέβει, μπορεί να μην. Ακριβώς. Οι ομάδες δηλαδή, οι οποίες είναι
κάτω από την έκτη θέση δεν έχω και καμία, ας πούμε, δεν έχω και ιδιαίτερα, δεν έχω, δεν προσδοκώ κάτι. Mm-hmm. Ενώ ο Πας Γιάννης, ας πούμε, προσδοκά άνοδο στη Super League 1, έχει μπροστά τηλεοπτικό συμβόλαιο κτλ. Γι' αυτό κατέβηκα τους πρώτες, είναι ο πρώτος που κατέβηκε στην προπονήση, να είναι έτοιμος από κάθε πλευρά και νομίζω ότι ορθώς έπραξε. Από εκεί και μετά τώρα οι άλλες ομάδες που δεν έχουν κίνητρα και έχουν οικονομικά προβλήματα, δεν νομίζω ότι μπορούν να κατεβούν να κάνουν προπονήσεις. Τώρα τι θα γίνει, ένας Θεός ξέρει, είναι μια κατάσταση δύσκολη, θα πρέπει να βρουν, η αρχική προκήρυξη ασφαλώς δεν μπορεί να τηρηθεί, θα πρέπει να βρουν έτσι ενδιάμεσες λύσεις. Κάπου δηλαδή να ψάξουν να βρουν τι μπορεί να κάνουν, τι μπορεί να τροποποιήσουν για να βγει, ας πούμε, έστω κοτσά στραβά που λέει και ο λαός αυτή η χρονιά. Η προβληματική χρονιά δηλαδή που, εντάξει, είναι αυτά που ζήσαμε όλοι μας, πρωτόγνωρες καταστάσεις. Για να δούμε τι θα δούμε. Θα είμαστε σε επαφή, Βαγγέλη, γιατί ξέρουμε ότι παρακολουθείς έτσι όλο το πρωτάθλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Και ελπίζω γρήγορα να επιστρέψουμε έτσι στις παλιές μας συνήθειες, στους αγώνες, έτσι στην κανονικότητα. Γιατί άνθρωποι όπως ο Βαγγέλης που επί 30-35 χρόνια ασχολούνται με αυτό, με πάθος και με πολλή αγάπη, σκεφτείτε πώς νιώθουν τώρα να μην μπορούν να παρακολουθήσουν αγώνες, έτσι να κάνουν το ρεπορτάζ τους. Αν και έχει πολύ υλικό και πολύ αρχείο έτσι στα σερτάρια του Βαγγέλης, και όπως του έχω πει, μπορεί να γράψει και 10 βιβλία με ιστορίες γύρω από το ποδόσφαιρο. Να πούμε μια καλησπέρα σε όλους τους φίλους από την Αθήνα, στον Κωνσταντίνο τον Μπότση που καθημερινά τον βλέπω συντονίζεται μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμά, στον κύριο Σπύρο Αλιγιάννη, στον κύριο Ιωάννη Αιβατίδη, τον αντιδήμαρχο και άλλους πάρα πολλούς που μπαίνουν, βγαίνουν στο live streaming και γίνεται ένας χαμός και σας ευχαριστούμε πολύ και σε όλους τους φίλους που στείλατε μηνύματα έτσι και εκφράσετε και την αγάπη σας και στο πρόσωπό μου. Σας ευχαριστώ αλήθεια πάρα πολύ και για τις ευχές, είναι και τα μεθεόρτια, είναι οι ευχές που συνεχίζονται και σήμερα. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους. Σας ευχαριστώ που μείνατε και σήμερα συντονισμένοι μαζί μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε με αυτή την εκπομπή την ερχόμενη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 3 να είμαστε πρώτο Θεός καλά, θα είμαστε και πάλι εδώ. Τα Σαββατοκύριακα θα μας δείτε από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας έτσι και από τα ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους, να είστε καλά, να προσέχετε, να μένετε ασφαλείς. Αυτό έχει σημασία.